για πάμε, για πάμε! Καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικό φατσουκόρχο πιπινό καψούριδες! Ζουμουσόδες, ζουμουσίτες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, καμ του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ρι... ράδιο ψυχοθεραπείο και αντίψυχοκολοτουσμό, λέμε, πάμε να κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε και σήμερα κλειστή τρίπλα στα αγόρια. Για να περάσουμε την μπάλα κάτω τα πόδια της μεραχολίας, να τις κάνουμε μια ποδιά, να τις ρίξουμε και τις δύο στις διαφημιστικές πινακίδες. Έχω, κυρίες και κύριοι, Σωτήρη Δασκαλάτση πίσω από την κονσόλα. Γεια σου, αδερφούλη! Και σήμερα θα μας οδηγήσει εκτός ολούς στα πάνεμα ύδατα των Αργιανών. Πάμε και σήμερα να κάνουμε μια γνή, μια θετικιά ζουμουσάδα! Μια παρασκευιάτικη ζουμουσάδα, παρότι φίλε δεν είναι Παρασκευή. Δηλαδή, επειδή πλησιάζουν οι μέρες της άδειας. Και επειδή ακόμα και τη λέξη άδεια που λέω ή και που ετούμε την άδεια και πάει μέσα να πούμε στο λογιστήριο το χαρτί, κλείνει μεταγραφή φίλε. Δηλαδή έχω φύγει σε άλλα επίπεδα. Δεν χρειάζεται να φύγω πλέον για να κλείσει. Κάνουμε το χαρτί, βάζουμε την τσίφρα, ζητάμε τις μέρες, παίρνουμε το ok και κλείνει μεταγραφή. Διότι από ό,τι φαίνεται αυτή η παικτούρα από την Κροατία, ματάκι, χορταράκι, πάντα λέω εγώ, το τόσο φιλοσοφημένο. Γιατί έχουμε φάει αρκετές χλαπάτσες. Έχουμε φορέσει αρκετά ημίπαλτα μήνες Ιούλιο και Αύγουστο στο παρελθόν. Γι' αυτό είμαστε επιφυλακτικοί. Γι' αυτό είμαστε συγκρατημένοι. Γι' αυτό είμαστε προσγειωμένοι. Άρε ρουφιάν ελληνική γλώσσα. Σου δίνει φίλε όσες επιλογές θέλεις. Όσες. Τι δεν σ' αρέσει αυτό. Έχω κι άλλη. Τι θες, έχω κι άλλη. Κι άλλη, κι άλλη επιλογή. Λέω λοιπόν ότι μακάρι και να έρθει αυτός από όλους που διαβάζαμε, από όλους που βλέπαμε και ακούγαμε, από όλα τα αμυντικά χαφ που έχουμε συζητήσει, τούτος εδώ είναι ο πιο καλός, είναι ο πιο ταιριαστός, είναι ο πιο γνωστός. Τους άλλους δεν τους ήξερα και το είχα πει κιόλας, αλλά για να παίζουν εκεί που παίζουν, για να τους θέλει ο προπονητής, αυτός αποφασίζει. Περιορέξιος pumpkin pie και μάλιστα όχι απλά κολοκυθόπιτα, με συνταγή της γιαγιάς από το χωριό. Θα συζητήσουμε για τη χθεσινή συνέντευξη, γιατί την παρακολουθούσαμε με πολύ προσοχή και βγάλαμε τα δικά μας συμπεράσματα, θα σχολιάσουμε, θέλω τη δική σας άποψη. Η ομάδα φεύγει σήμερα για το Χόρστ, κλείνει όπως φαίνεται λοιπόν το αμυντικό χαφ με αυτόν τον εξαιρετικό παίχτη, τον Μπράνταριτς, τον Κροάτι, 27 χρονών, έφτασε το πλήρωμα του χρόνου και αγοράζουμε 27χρονους από το καμπιονάτο, για τους οποίους έχει δώσει ένα κάρο λεφτά την προηγούμενη χρονιά η ομάδα και για τον οποίο πριν λίγες μέρες η Κάλιαρη ζητούσε 15 εκατομμύρια ευρώ. 15 δεν θα δώσουμε, αλλά κανά τα λιράκι τη βλέπω τη δουλειά να πηγαίνει. Τα μιλάμε πλέον τα 5 εκατομμύρια σαν να λέμε τα λεφτά της Μονόπολης. Δώσε λίγο να αγοράσω το ξενοδοχείο, α, εδώ τα λουτρά, τα αγοράζω. Μπορώ να δώσω λεφτά για να μπορώ να βγω από τη φυλακή. Εκεί ναι. Θυμάστε που παίζαμε Μονόπολη. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο σημείο. Από το μου φεύγει ο παίκτης επειδή δεν έχω να τον πληρώσω. Από το δεν παίζω Ευρώπη για να παίξει η Χαλκιδόνα, να πούμε και ο Ατρόμητος. Από το θα πάρω άδεια για να παίξω Ευρώπη. Φτάσαμε εδώ. Δεν είναι κακό, το έχω πει πολλές φορές. Ούτε σκορπάμε καμιά απεσιοδοξία, εννοείται. Αλλά όχι δεν είναι κακό, είναι εξαιρετικό να μην ξεχνάς από πού ήρθες και κυριολεκτικά από πού φύγαμε και πού ήρθαμε σαν σύλλογο, σαν ιστορία, σαν παράδοση, από πού φύγαμε, από πόσο μακριά ήρθαμε. Και επιτρέψτε μου το πρώτο πληθυντικό, κι ας μην είμαι από εκείνα τα μέρη, αλλά νομίζω επιτρέπεται σε κάθε παοξή να χρησιμοποιεί τον πρώτο πληθυντικό. Από πού ήρθαμε, από πού φύγαμε και πού ήρθαμε, αλλά και από πού ήρθαμε και μεταφορικά. Από την εποχή, το ξαναλέω, που είχαμε το άγχος θα μας φύγει ο καλός ο παίκτης και πώς θα πάρουμε, αν θα πάρουμε άδεια για να συμμετάσχουμε στην Ευρώπη ή στο πρωτάθλημα ή... Δεν είναι κακό. Ίσα ίσα είναι πολύ καλό να θυμάσαι από πού ξεκίνησες, από τι συμπληγάδες πέρασες, από τι μελαγχολίες, τι στεναχώριες, από τι δοκιμασίες, από τι ζωφερές εποχές, γίνεσαι πιο δυνατός όταν είσαι ήδη δυνατός, όταν δεν ξεχνάς από πού ήρθες, όταν δεν
δεν παραγνωρίζεις το παρελθόν σου, ίσα ίσα σε κάνει να έχεις πολύ πιο δυνατές βάσεις, να είσαι πολύ πιο σωστός όταν έχεις τη δύναμη. Εδώ είμαστε, θα τα συζητήσουμε όλα, λογικά θα έχουμε και σύνδεση με το αεροδρόμιο, γιατί η ομάδα εκεί γύρω στις 10 θα φύγει για το Χόρστ, για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, εκεί που πλέον θα πάμε σε τελικό στάδιο μονταρίσματος, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, θα ανοίξουμε και τις γραμμούλες μας μετά τις 8.30, να συζητήσουμε αντάμα όπως κάνουμε τα τελευταία 21 χρόνια. Οδεύουμε στο τελείωμα μιας ραδιοφωνικής σεζόν μαγικής, ονειρεμένης, με αήττο πρωτάθλημα, με ντάμπλ, με ωραία ηχητικά που κάναμε με γιαγιάδες. Αν την κάνω τη γιαγιά όταν γυρίσω, δεν θέλω τώρα να έχουμε κάτι να πούμε. Με ωραία πράγματα στον αέρα, με στιγμές πολύ δυνατές. Αυξήσαμε την παρέα μας, τον κόσμο μας, μεγάλωσε όλο αυτό που έχουμε και το λέμε έτσι με αγάπη και με ικανοποίηση, όχι με αλαζονία, όχι με έπαρση, όχι με κακό εγωισμό, αλλά όταν ξοδεύεις από τον εαυτό σου και από την ψυχή σου κάθε μέρα, πέρα ότι από αυτό ζεις την οικογένειά σου και τα παιδιά σου, είναι πολύ ωραίο να γεμίζει και η μπαταρία της ψυχής. Και αυτό κάναμε πριν περίπου ένα μήνα στο πάρτι για τα 20 χρόνια της εκπομπής που μαζευτήκαμε εκεί στον Όμιλο και τα είπαμε από κοντά. Και θα έχουμε και στις 25 την αιμοδοσία μας και ζωή να έχουμε και όρεξη έχουμε και δεν μας πέφτει με τίποτα, να ξέρετε, η διάθεση, το πάθος, η ενέργεια, η τρέλα, όλα αυτά μαζί που τα βάζουμε στο μίξερ και κάνουμε το ζούμου σου. Να θυμίσω ότι στο Αιγαίον τρώτε τα ωραιότερα, τα φρεσκότερα ψάρια που υπάρχουν στη γη, διότι φροντίζουν οι άνθρωποι και έχουν ό,τι πιο εκλεκτό βγάζουν οι παραδεισένιες θάλασσες της Ελλάδας. Στο πιάτο σας και στο δικητήριο 214.000 και στο ρεόκαστρο 695666, πεντανόστιμα, πεντακάθαρα και με χώρους εστιατορίου άμα θέλετε, για να τα φάτε εκεί. Και Κυριακή ανοιχτά. Και έρχονται στο σπίτι σας, όπως είπα, καθαρισμένα από λέπια, από εντόστια, από ό,τι εσείς γουστάρετε. Μην ξεχνάτε, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, LG ψυγειοκαταψύκτες, V+, με door cooling, τελευταία λέξη τεχνολογίας, με φοβερούς χώρους μέσα, τα λαχανικά σας, τα φρούτα σας, τα φαγητά σας, τα κρεατικά σας, οτιδήποτε βάζετε μέσα σε άριστη κατάσταση, σαν να τα έχετε πάρει μόλις από τον Μπαχτσέ, μόλις από τον Κρεοπόλη, υπέροχα όλα, ό,τι θέλετε, εκεί θα το βρείτε στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, 51 χρόνια προσφοράς και στη Δυτική Θεσσαλονίκη, αλλά γενικότερα στην περιοχή μας. Μπαίνετε μέσα, λέτε ότι ακούσατε την εκπομπή και σας φροντίζει και ένα ακόμα περισσότερο και ένα ακόμα παραπάνω το δίδυμο Νικολαίδη και Παμπουκίδη. Εννοείται ότι στο Νικολαίδη θα βρείτε, στο αρτοσαυροπλαστείο, θα βρείτε το πιο νόστιμο παγωτό, νάνα μέλια, τυραμισού, καϊμάκι αγριοκέρασο, φανταστικά πράγματα και τούρτες και σοκολατόπιτες και προφιτερόλ και τρίγωνα και κεράσματα και ψωμάρες το μεσημέρι για την οικογένεια και το πρωί το τυροπιτάκι σας, το λουκανοπιτάκι σας, ό,τι γουστάρετε με το καφεδάκι. Κάνετε στάση εκεί στην Καρολίκη Δημητρίου 237 και 163. Το ένα θεωρείται εύοσμος, το άλλο Ηλιούπολη και τα χωρίζει τίποτα. Με τα πόδια 5 λεπτά, αλλά είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είναι αλλού. Όσο για το κορυφαίο σχολείο στην πόλη, πιστέψτε με, σας το λέει κάποιος που πέρασε από εκεί και κουβαλώ αυτά που με δίδαξαν για πολλά χρόνια. Γερμανική σχολή Θεσσαλονίκης, δίγλωσσο σχολείο, μαθαίνετε άριστα τη γλώσσα, γραφτείτε στα προπαρασκευαστικά τμήματα, 475-900, ενημερωθείτε, τηλεφωνήστε για να μάθετε πώς το παιδί σας έχει ένα εξασφαλισμένο μέλλον, είτε δώσει πανελλαδικές και περάσει εδώ, είτε πάρει το αμπιτούα, το χαρτί, το αντίστοιχο και φύγει για οποιοδήποτε πανεπιστήμιο, είτε στη Γερμανία, είτε στην Αγγλία, είτε στην Αμερική, όπου εσείς θέλετε. Είδαμε χθες λοιπόν για πρώτη φορά να μιλούν ο τεχνικός διευθυντής και ο νέος προπονητής, καταρχήν σαν εικόνα άλλου επίπεδου, με το που έσκασαν μύτη, με τα κοστούμια τους, με τις γραβάτες, θα μου πεις αυτό. Ξεκινάμε από τα σημειολογικά, από τα πιο ασήμαντα. Ότι δεν ήταν άλλα αντάλλα της Παρασκευής στο Γάλλο, ένας να φοράει καρό σακάκι,
λαχανή με πορτοκαλί που κάμισο, ο άλλος να φοράει μια φόρμα, ο άλλος δίπλα να φοράει, ξέρω εγώ, ένα φούτερ, ο άλλος να φοράει, ξέρω εγώ, πάω καχλαδινής σούφου Ηλίας, ο άλλος, δηλαδή σαν εικόνα και η εκδήλωση βέβαια που γίνεται στο ξενοδοχείο και όλο, όλη η ατμόσφαιρα αποπνέει Ευρώπη, αποπνέει άλλον αέρα, είναι πολύ σημαντικό. Αν και εμείς γουστάρουμε αυτά να γίνονται στην Τούμπα, okay. Η εικόνα λοιπόν ήταν βγαλμένη από το Matrix, ήταν βγαλμένη από το Men in Black, δεν ξέρω, δηλαδή σαν παρουσία με τα κουστούμια της ομάδες, με τη γραβάτα, με το σήμα του ΠΑΟΚ, με το σηματάκι στο πέτο, η λεπτομέρεια, ειδικό στίχος πίσω για την παρουσίαση, όλα αυτά επιβεβαιώνουν αυτό που εδώ και καιρό φωνάζουμε, ότι η ομάδα έχει αλλάξει επίπεδο σε πολλά σημεία. Παντού, όχι μόνο μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και εκτός. Είδαμε δύο ανθρώπους οι οποίοι εμένα μου έβγαλαν μία αυτοπεποίθηση φοβερή για αυτό που κάνουν. Μου αρέσει να βλέπω ανθρώπους που όχι να βγάζουν έπαρση και κακό εγωισμό και αλαζονία και εγώ μόνο και κανένας άλλος. Όχι, δεν είπα αυτό και είναι λάθος το άλλο άκρο. Αλλά ούτε να είναι κακομύριδες, φοβικοί, φοβισμένοι, ανασφαλείς, χαμένοι. Αυτοί εδώ... Και ο ένας και ο άλλος χθες, γιατί μετρούσα την κάθε τους κουβέντα, παρατηρούσα την κάθε τους έκφραση, τον κάθε μορφασμό, την κάθε αλλαγή στην έκφραση του προσώπου για να καταλάβω πράγματα, γιατί ούτε τον έναν τον είχαμε ακούσει να μιλάει, ούτε τον άλλον. Γενικό συμπέρασμα λοιπόν, και οι δύο ξέρουν τι κάνουν, έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στις γνώσεις τους, στις ικανότητες και δυνατότητές τους, απόλυτη εμπιστοσύνη στο πλάνο το οποίο έχουν κληθεί να υπηρετήσουν, και αυτό μου βγαίνει εμένα σαν ένα γενικό συμπέρασμα. Δεν ξέρω και δεν το ξέρει κανένας αν θα πετύχει ο συγκεκριμένος προπονήτης. Βλέπω όμως έναν άνθρωπο ευφιέστατο, βλέπω έναν άνθρωπο που στα λόγια είναι πολύ γρήγορος, άμεσος, δεν φοβήθηκε να απαντήσει σε καμία ερώτηση, και βλέπω έναν άνθρωπο που έχει συγκεκριμένη φιλοσοφία. Είπε πολλά και σημαντικά, για να ξεκινήσω από τον προπονητή και μετά να πάω στον τεχνικό διευθυντή, είπε σημαντικά πράγματα, δεν φοβήθηκε να το πει και εχθές ότι παιδιά, ο πρώτος στόχος είναι το Champions League. Θα μπορούσε άνετα να πει, ρε παιδιά, τι περιμένετε από μένα. Δηλαδή με φωνάξατε κάποια στιγμή από το πουθενά και σε ένα μήνα μου ζητάτε να κάνω αυτό που δεν έχετε κάνει ποτέ. Δεν θα μπορούσε να το πει. Δεν του λέγαμε. Είναι αλήθεια θα λέγε. Ότι με φωνάξατε εμένα και σε ένα μήνα μου λέτε, κάνε αυτό που δεν το κάνανε κανένας από τους προηγούμενους. Ακόμα και ο πιο πετυχημένος. Που παρεπιπτόντος, σφήνα το λέω αυτό έτσι να το βάλω στη συζήτησή μας, ο αξιότιμος πρώην προπονητής, για τον οποίο έχουμε πει όλα τα καλά και δεν αναιρούμε τίποτα, το τονίζω, δεν αφαιρούμε τίποτα από αυτά που προσέφερε στον Παθεσσαλονίκη Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινουπολιτών, και τον έχει γράψει ιστορία για τα δύο double που πέτυχε. Βγήκε λοιπόν ο κύριος Λουτσέσκου και μας είπε ότι από πέρσι μελετάω και αναλύω την Αλ Χιλάλ από την περσινή σεζόν. Γιατί εμένα να με ενδιαφέρει, ας πούμε, τι γίνεται σε μια άλλη δουλειά, σε ένα άλλο ραδιόφωνο, αν δεν έχω σκοπό να φύγω και να καθίσω να δω το πρόγραμμά του, ποιοι είναι οι διευθυντές, πώς είναι οι χορηγοί, ποιοι κάνουν κουμάντο, ποιοι είναι οι αρχισυντάκτες, ποιοι... Σε ενδιαφέρει? Να πω ότι έχεις ελεύθερο χρόνο? Ελεύθερο χρόνο δεν έχεις, γιατί τρέχει το πρωτάθλημα και το μυαλό σου είναι εκεί. Στο πρωτάθλημα και στο κύπελο.
Γιατί να αναλύεις την Αλ Χιλάλ από την περσινή σεζόν. Από πίτα που δεν τρως, τι σε μέλι κι αν καεί. Άρε Έλληνα, ρε για όλα έχει βρει ρε. Για όλα έχω πάρει μία. Κλείνω την παρένθεση, απλά επιβεβαιώνει ο Ρασβάν Λουτσέσκου αυτό που όλοι λίγο πολύ υποψιάζονται, ότι δεν ξύπνησε εκείνο το απόγευμα και είπε θα πάω στους Άραβες. Λάτρεψα και ερωτεύτηκα τα σεντόνια που τα φορούν. Και αντί να πάω στα σεντόνια του Champions League, θα πάω στα σεντόνια των Αράβων που τα φοράνε, βάζουν ένα δαχτυλίδι στο κεφάλι και έρχονται με τα τραπεζομάντιλα. Με σεβασμό στους Άραβες. Οκ, αφού είναι ενδυμασία τους, μπορεί και αυτοί να λένε το ίδιο για τις φουστανέλες. Να μην τους αρέσουν. Οκ, σεβόμαστε την παράδοση. Τους λέμε τώρα ποδοσφαιρικά. Ξαναγυρίζω στο δικό μας. Λέει λοιπόν, δεν φοβάται καθόλου να πάρει την ευθύνη των πραγμάτων. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτή η ιστορία με το Champions League. Και λέει, θέλουμε παίκτες που θα ανεβάσουν την ομάδα. Διότι το να φέρουμε παίκτες που έχουν την ίδια ποιότητα δεν είναι λογικό. Το λέει αυτό, το λέει ο τεχνικός διευθυντής βασικά, αυτό το είπε ο Μπράνκο. Και είναι η πραγματικότητα αυτή. Έχουμε τη βάση της ομάδας, αλλά δεν αρκεί. Θέλουμε να κάνουμε την ομάδα ακόμα πιο ανταγωνιστική. Γνωρίζουμε ότι χρειαζόμαστε μεταγραφές για να ανεβούμε επίπεδο. Πρώτα όμως βλέπω τι παίκτες έχω, αυτό που λέμε όλο το διάστημα. Καθίστε ρε παιδιά, εμείς μπορούμε να τους ξέρουμε αυτός, δεν τους ξέρει. Και θέλει να είναι δίκαιος απέναντι στους παίκτες. Γι' αυτό και παίρνει πάλι σχεδόν όλους μαζί. Εκτός από τον Δελιγιανίδη και τους ήδη κομμένους. Θέλω να ξέρω τι παίκτες έχω για να ξέρω και τι παίκτες θα ζητήσω. Και επίσης λέει το άλλο το πολύ σημαντικό. Δεν ακολουθώ τυφλά ένα σύστημα. Επειδή οι περισσότερες ερωτήσεις ήταν για το σύστημα, είναι λογικό να βγαίνει αυτή η ανασφάλεια. Σου λέει, εμείς είχαμε μάθει, παίζαμε αυτό, φίλε. Εμέσως πλησαφώς του ζητάμε να προσαρμοστεί αυτό στο δικό μας και να μην προσαρμοστούμε εμείς στο δικό του. Τι λέει όμως ο άνθρωπος. Δεν έχω κανένα κόλλημα. Δεν έχω καμιά αιμονή να ακολουθώ τυφλά, λέει, ένα σύστημα. Μ' αρέσει πολύ το 4-2-3-1. Και μπορεί και να το ακολουθήσουμε. Θα δω, λέει, τι παίκτες έχω. Αν μπορούν οι παίκτες μου να παίξουν αυτό ή να παίξουν κάτι άλλο, δεν σκοπεύω, λέει, να πάω να παίξω ένα σύστημα που οι παίκτες δεν μπορούν να το παίξουν. Το σύστημα είναι κάτι που αλλάζει σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των παικτών. Αρχίζω να νιώθω και σε τι νιώθουν άνετα οι ίδιοι οι παίκτες. Αυτό που λέμε. Δηλαδή, ούτε μήνα δεν έχει ο άνθρωπος. Να δει λίγο τι γίνεται, ρε παιδιά, τι μπορώ να παίξω. Αυτό που λέγαμε τότε με τον Τούντορ. Που ήθελε ντε και καλά να παίξει αυτό που έπαιζε η Γιουβέντους. Και η Γιουβέντους πίσω για τα βουνά. Όχι, λέει, εγώ αυτό θα παίξω. Αφού ήθελε αυτό να παίξει, δεν μπορούσε να το παίξει. Τούτος εδώ λοιπόν το ξεκαθαρίζει. Είναι ανοιχτό μυαλός. Και θα κάνει το καλύτερο για την ομάδα. Χωρίς να κουλάει συστήματα. Μου φάνηκε ο άνθρωπος επικοινωνιακός, χαμογελαστός, σίγουρος για τον εαυτό του εκεί που έπρεπε. Εμένα η κουβέντα που μου άρεσε πιο πολύ από όλες ήταν αυτή που είπε και αφορούσε στη φιλοσοφία του. Το ποδόσφαιρο είναι κάτι απλό. Ζητάω από τους παίκτες μου να κάνουν σωστά τα απλά πράγματα. Αυτό όμως είναι και το πιο δύσκολο, παιδιά. Αυτό. Δηλαδή, ναι, η κορδελίτσα, το τακουνάκι, το αυτό και τα λοιπά, πόσο ωραία μπορεί να είναι μια κάθετη πάσα που θα περάσει μέσα από 4 πόδια. Μια απλή κάθετη πάσα. Μια ξηραφένια συρτή πασούλα με ένα μητάκι. Τάκ! Πόσο απλό μπορεί να είναι το ποδόσφαιρο. Ή ο άλλος σκοτώνεται, τρέχει, κάνει αυτά, ξέρω εγώ, κουβαλάει την μπάλα, πέφτει, ξανασηκώνεται, τι αυτά. Δηλαδή, χαρακτηριστική περίπτωση πάντα τέτοιας, ας πούμε, μορφής παίχτη για μένα στο μυαλό είναι ο Καραγκούνης. Έπφτε αυτά, να σηκωθεί την μπάλα, να την κουβαλήσει, να κάνει. Δηλαδή, τέτοιο στυλ. Αυτός τι σου λέει.
Έλα εδώ. Παπ! Θυμάμαι πήγαινε η μπάλα στο πόδι του Γκαρσία και ήδη ο Πάμπλο είχε δει που θα τη στείλει με τη μία. Τάκ! Κατευθείαν. Έτσι. Βλέπετε. Το πόδι του Μπίσεσβαρ. Έρχεται η μπάλα και με μία πολύ απλή κινησούλα μπορεί να την έχει στείλει ήδη. Ή ο Αντρέ κάνει την κίνηση, ανεβαίνει, έχει δει ήδη στα 40 μέτρα την άλλη πλευρά των άλλων που κάνει την κίνηση. Πάρε την μπάλα. Απλά μία πάσα. Ένα άγγιγμα. Τόσο απλό. Περιμένουμε ματάκι χορταράκι να δούμε πράγματα από τον προπονητή. Το ξαναλέω, εγώ προσωπικά, αν μπορεί να μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, γιατί, okay, θέλω να το στηρίξω αυτόν τον άνθρωπο, θέλουμε και πρέπει να πετύχει και αν δεν τον στηρίξουμε όλοι, ούτε έχω καμία υποχρέωση σε κανέναν, λέω τι μου βγάζει το κεφάλι μου. Όπως λοιπόν στηρίξαμε τον κάθε προπονητή για να μπορέσει να μας δείξει πράγματα, όπως στηρίχθηκε ο Ίβιτς που ήρθε από την ομάδα νέων και είπαμε άστον να μας δείξει πράγματα, όπως στηρίξαμε τον Λουτσέσκο στην αρχή που δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε δεύτερη μπαλιά και χάναμε βαθμούς από το Απόλλωνα, από τη Λιβαδιά, από τη Λάρισα, ξέρω εγώ, από τον Πανιόνιο και φαινόταν μια χρονιά χαμένη, έτσι πρέπει να στηριχθεί και αυτός. Δεν προδικάζω ότι θα κάνει και αυτός το ίδιο. Λέω όμως ότι εγώ προσωπικά, εγώ ρε παιδί μου σαν Κωστής, δεν σκοπεύω αυτόν τον άνθρωπο να τον καταδικάσω μέσα σε ένα μήνα για δύο μάτς. Διότι δεν πήραμε προπονητή για ένα μήνα ή για τέσσερα μάτς ή για τρία μάτς, αλλά πήραμε προπονητή για τρία χρόνια. Εννοείται ότι θα είμαστε να επισημαίνουμε τα λάθη του, να κάνουμε την κριτική, να λέμε την άποψή μας. Δεν θεωρούμε ότι είμαστε πιο μάγκες από αυτόν ή πιο γνώστες από αυτόν, αλλά έχουμε μικρόφωνο, έχουμε την εκπομπή μας και θα λέμε όπως κάναμε πάντα. Χωρίς να υπάρχουν ούτε γραμμές, ούτε μανατζαρέοι, ούτε φίλοι και εχθροί, ούτε συμφέροντα, ούτε τίποτα. Τι βλέπει το μάτι μας, αυτό θα λέμε. Ο άλλος μου έκανε επίσης, για να πάμε και στον Μπράνκο, τεράστια εντύπωση. Στο μεγαλύτερο μέρος, κατά 99% αγέλαστος, πάρα πολύ σφιγμένος, σαν, όχι από άγχος, πάρα πολύ στιφός σαν φάτσα, ενώ ο Φερέρε ήταν πιο χαμογελαστός, πιο χαλαρός, πιο άνετος. Ο Μπράνκο μου έδωσε την εντύπωση ενός κυνικού τεχνοκράτη, ενός ανθρώπου ο οποίος γνωρίζει απόλυτα το αντικείμενό του, άριστα τα αγγλικά του, παρεπιπτόντως μιλάει 6 γλώσσες ο συγκεκριμένος, πράγμα που του δίνει τη δυνατότητα να μιλήσει γαλλικά με τον Γάλλο, ιταλικά με τον Ιταλό, γερμανικά με τον Γερμανό, πορτογαλικά με τον Πορτογάλο, ισπανικά με τον Βραζιλιάνο, με τον Αργεντινό, κροάτικα με τον Κροάτι. 7 γλώσσες. Γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά, πορτογαλικά, κροατικά, ούτε θυμάμαι νομίζω, γερμανικά, 7 γλώσσες. 6-7 γλώσσες. Μου έδωσε λοιπόν την εικόνα ο Μπράνκο ενός τύπου που έχει στο μυαλό του ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Είπε, αν κάτι πάει στραβά, εγώ παίρνω την ευθύνη. Το σημείο κλειδί είναι, θέλουμε παίκτες καλύτερους από αυτούς που έχουμε. Αν είναι να φέρουμε παίκτες με ίδιες δυνατότητες με αυτούς που έχουμε, δεν είναι. Πάμε να φέρουμε ανώτερους από αυτούς που έχουμε. Να ανεβάσουμε επίπεδο. Σαν να λέει αυτό που λέμε κάθε μέρα, ρε παιδιά, αν είναι να φέρουμε κάποιον για να πούμε ότι φέραμε, μπορούσαμε να τον είχαμε φέρει ήδη. Όμως, υπάρχουν παίκτες που δεν έρχονται από την πρώτη μέρα. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Νομίζω το έχουμε καταλάβει όλοι ότι το καλοκαίρι πάντα τραβάμε ένα ζόρι. Γιατί ο καλός ο παίχτης δεν έρχεται από τον Ιούνιο. Ούτε καν από τον Ιούλιο αρχές. Πρέπει να περάσει λίγο ο καιρός.
Να πούμε ότι δεν είναι πρώτη προτεραιότητα το ελληνικό πρωτάθλημα. Να το πούμε και αυτό. Αλλά μου έκανε εντύπωση και εκεί που αγρίεψε λίγο, μου φάνηκε ένας άνθρωπος που γνωρίζει απόλυτα το αντικείμενό του, ταυτισμένος με τις απόψεις και του προπονητή, θα στηρίξουν ο ένας τον άλλον μέχρι εκεί που δεν πάει και είναι πολύ σημαντικό και βέβαια από πάνω και από τους δύο πλανάται η μεγάλη σκιά του Ιβάν Σαββίδη, που ό,τι ζητήσουν το έχουν. Και όταν η κουβέντα πήγε στις υποδομές το καταλάβουμε αυτό και όταν πήγε στις μεταγραφές και. Φυσικά μίλησαν για τον κόσμο που καταλαβαίνουν πόσο καθοριστικός είναι σε όλες τις ομάδες του κόσμου αλλά σε τούτη εδώ ακόμα περισσότερο, στο πόσο βάρος έχει φανέλα. Κάποια στιγμή είπαν, κατανοούμε ο κόσμος λέει πόσο πολύ, πόσο θερμός είναι, πόσο κοντά στην ομάδα και πόσο απαιτητικός είναι. Τους τα έχουν πει οι παλαιοί. Έχουν κάνει δουλίτσα. Ο Μπράγκο που είναι εδώ ήδη από πέρσι του είπε, φίλε, όταν πάνε όλα καλά, μια χαρά, αγάπη ο κόσμος αυτά, αλλά όπως στις καψούρες άμα πάει κάτι στραβά είναι ο άλλος εκεί και είναι δίπλα σου για να στην πει κιόλας, αυτός ο κόσμος δεν είναι απλά ότι περνάει την ώρα του με τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι ένα μέρος από τη ζωή του. Είναι η ίδια του η ζωή, συνυφασμένη με την καθημερινότητά του. Μέλος, μέρος της οικογένειάς του. Αυτά, έτσι, στο γρήγορο, ηρίστο εν παρόδο, το ξαναλέμε. Εκεί που είπε ότι, να οι αλλαγές πολλές, 9 στους 11 του τελικού είναι εδώ, του είπε. 9 από τους 11 είναι εδώ και έχει δίκιο. Πέρα από τον Σάκοφ και τον Γκάνιας, οι άλλοι ήτανε, είναι όλοι εδώ. Γιατί δεν ξεκίνησε ο Ολιβέιρα που έφυγε. Άρα, εδώ ήταν. Οι υπόλοιποι 9 σου λέει από τους 11 είναι εδώ. Θέλοντας να δείξει ότι τι κάναμε. Ο Πασχαλάκης, ο Μάτος, ο Βιερίνια, ο Κρέσπο, ο Βαρέλα, ο Γιαννούλης, ο Μπίσεσβαρ, ο Πέλκας, ο Ακπομ. Όλοι αυτοί είναι εδώ, φίλε. Δηλαδή, ο βασικός κορμός, σαν να λέει ότι, οκ, φύγαν ο Κάνιας και ο Σάκοφ. Φεύγω τώρα, αδερφέ, για το διάλειμμα. Ναι, ο Κάνιας και ο Σάκοφ, αλλά δεν θα κάτσουμε να κλάψουμε κιόλας. Μακάρι να έρθει αυτή η παικτούρα. Μακάρι να έρθει ο 27χρονος Κροάτης Μπράνταριτς που πήγε στο Μουντιάλ του 18 στη Ρωσία με την εθνική Κροατίας, δεύτερη στον κόσμο. Κάτι σημαίνει αυτό. Το γνωρίζει από την εποχή της Ριέκα ο Μπράνκο. Ήταν συμπαίκτης με το Μίσιτς. Νομίζω καμία σχέση οι δύο μεταξύ τους. Αυτά. Θα πάμε σε διάλειμμα. Χαμός γίνεται με το Face Up. Έχει κάνει πάλι μαγεία με τα πρόσωπα. Ο Θοδωράνος, περιμένοντας λέει ο Τσιτσαρός να βάλει 9 γκολ ο Ακπομ, χαμός γίνεται χθες, βλέπετε έτσι, πέφτει ένα βότσαλο σε μια παγκόσμια ήρεμη λίμνη και γίνεται ένας χαμός χθες όλοι με το face up, με αυτό το κόλπο, με αυτή την εφαρμογή που σε δείχνει γερασμένο, τα φιλιά μας και την αγάπη μας, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με επιστρέφουμε! Έλα, 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 έλα! Λεβέντι, Λεβέντι δασκαλάκι που ανέβηκε σιγά σιγά ένα-ένα το σκαλάκι και ήρθες εδώ για εκπομπή ρε τσακαλάκι, άνοιξε τη σερβάτα και σπάσε το πιατάκι. Πάμε γραμμές να μιλήσουμε. Αμάν, 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 αμάν. Κόχο, έχει κάβα μια εβδομάδα, κυρίες και κύριοι! Έχει κάβες το παιδί! Νοώ σε τζαμαρίες, αυτά. Δεν σπάμε πιάτα. Όχι. Είναι κιούπια. Είναι βάζα. Είναι γυάλινα πυρέξ. Πυρήμαχα. Τα πια. Είναι τέτοια πράγματα. Είναι τέτοια. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. 2310. 287-888, συζητάμε τις εντυπώσεις της χθεσινής. Εννοείται ότι έχουν καθυστερήσει μεταγραφές. Θέλετε να το λέμε κάθε μέρα, θα το λέμε. Βεβαίως. Και οι ίδιοι το ξέρουν και ο Μπράνκο το ξέρει. Μακάρι να ήταν ήδη εδώ, σου λέει, οι παίκτες. Αλλά αν είναι να έρθουν κάποιοι απλά για να έρθουν, όχι, δεν θέλω. Θέλω σαν αυτόν. Μπορεί να έρθει αυτός ο Κροάτης.
και ο άλλος ο Ζέφερσον, το αριστερό μπακ, ο Βραζιλιάνος τη Sporting. Μπορεί να έρθει αυτός ο Κροάτης. Εκεί θα πω ξυστή. Χαλάλι που περιμέναμε και 7-8 μέρες παραπάνω. Το να περιμένεις και να έρθει και κανένας τσουρουκάς, κανένας που τη βρίσκει με το καλάμι, τότε είναι το στενάχωρο. Και βέβαια, για να φέρεις παίκτη από το καμπιονάτο σε αυτή την ηλικία που τον είχε πάρει μόλις πέρσι η ομάδα, ή σαν τους άλλους προσπαθήσαμε, θα τον πληρώσεις ακριβά. Ψυχικά δεν κάνει κανένας το ψυχικό. Είναι περιοχή στην Αθήνα με ωραίες καφετέριες. Πάμε στις γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. Πάμε, πάμε, πάμε. Καλημέρα, Ζούμου, σου λέμε. Ναι. Και όλα τα κέρδη. Αμά. Κυρίες και κύριοι, ο Γιώργος έχει έρθει από το πουθενά. Ο πάλι εγώ σε φεγγανό. Μ' αρέσει που προχθές που είχαμε τα ανέκδοτα, βγήκες να πεις για το Μαρινάκι και εχθές που δεν είχαμε ανέκδοτο, βγήκες να... όχι μόνο βγήκες να πεις ανέκδοτο, μας έστειλες αδιάβαστους στα πλατανάκια και επιστροφή. Θέλεις να σου πω γιατί, η τελευταία η λέξη να στη θυμίσω. Τι είπα. Ναι, εντάξει, οκ, okay, δεν χρειάζεται. Δεν μου λες, συγγνώμη. Ναι, είναι είδους καπνιστού. Ο καπετάνιος. Ο καπετάνιος όταν καπνίζει, αλλά εσύ δεν μας είπες ανέκδοτο με καπετάνιο, μας είπες ανέκδοτο με... σε οίκο ανοχής, οπότε... ρε άτιμα παιδιά ρε, απ' τους πιο ανυποψίαστους την πατάω ρε. Από εκεί που δεν είμαι σφιγμένος, από εκεί που λέω εντάξει. Απ' ένα ποτάμα, καλά, 100%. Έλα στην Τριβανίση έμου, σε ακούω. Σπάσαν τα τηλέφωνα σήμερα στους σταθμούς, στους τηλεοπτικούς. Ναι. Και ζητούσαν το τηλέφωνο όλες ξανθιές με λαχρινές, ναι. Το τηλέφωνο του προπονητή. Του ΠΑΟΚ. Βέβαια. Χαμός έχει γίνει. Ναι. Και οι καρδούλες. Και οι καρδούλες. Λες να ψηθούν για τα εισιτήρια τα διαρκείας από το γυναικείο φύλλο. Για σου πω. Δεν ξέρω. Αλλά ήταν το πάνελ εχθές. Έτσι, και το γραφείο τύπου είναι ωραίος τυπάς, έτσι, αλλά και ο Μανιάτογλου είναι μια χαρά παλικάρι, αλλά οι δύο αυτοί ήταν βγαλμένοι από Hollywood. Όταν έχεις χρήμα, ξέρεις, με τον Παρά μου λέει γκαγκά και την κυρά μου. Ναι. Έτσι είναι. Καλά, με τον Παρά του αυτός άλλη κυρά, δεν εννοεί τη δική του. Εντάξει. Αλλά λέμε τώρα, ναι. Η παρουσία ήταν πάρα πολύ καλή. Μου την έδωσε λίγο πάλι η έρθη, η οποία... δεν υποστηρίζει, έχουν πάρει μία γραμμή προς τα κάτω, θα μας πούνε πρώτα για τη μεταγραφή του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ και τα λοιπά. Ρε παιδιά, φτάνει πια. Δεν αν έχετε αυτό. Πάρει μία τέτοια γραμμή δεν, από ένα κρατικό κανάλι το οποίο είναι μέσα στη Θεσσαλονίκη, φτάνει πια. Δεν αλλάζει αυτό, δεν αλλάζει αυτό. Άστο. Τι να πω. Δεν πειράζει. Κανονικά θα έπρεπε, αν το πηγαίνουν, γιατί παλιά μας λέγανε παιδιά, βαθμολογικά πηγαίνει. Το άκουα από το πόσα χρόνια αυτό. Βαθμολογικά πηγαίνει, βάλ τον πρωταθλητή πρώτο. Έτσι δεν είναι? Καλό μου παλικάρι, έτσι είναι. Παντού, σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη, τα σχόλιά τους θα αρχινήσουν από τον πρωταθλητή. Δεν πειράζει. Θα μάθουν σιγά σιγά, θα συνηθίσουν. Μα μην περιμένεις, οι άνθρωποι δεν παίζουν με τίποτα. Είναι οι θέσεις να αλλάξουν τα πάντα. Να κάνουν ευτυχώς ελεγχόμαστε στο ποδόσφαιρο από την Ευρώπη. Ευτυχώς. Περέιρα και FIFA. Ναι. Φιλιά πολλά, Γιωργάρα μου. Φιλιά, σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. 1, 2, 3. Ωραίος. Αργυρός. Ξημερώματα. Λοιπόν, με τον Παρά μου βγαίνω και δεύτερος. Ωραίος. Ο Γιώργος τι έκανε τώρα, Γιώργο. 1,70 την πήγε στην ταρίφα. Έχει πάει πολύ, έχει πάρει από και τέταρτο. Πάμε να μην τρώμε τον χρόνο. Περιμένουν 4. Πάμε. Βέβαια, μην φάμε τον χρόνο. Έλα, πάμε με νιουμόνα. Λοιπόν, η απόλαυση εχθές ήταν, βγήκε ένας σε μεσημεριανό ράδιο, αφού τράβηξε κάτι ούζα, και είπε ότι αφού παίρνουν λέει διαρκείας, είμαι συνέτερος στην ομάδα και απαιτώ η γνώμη μου να ακούγεται. Είπε και απαιτώ. Οπαδός ή παραγωγός. Οπαδός. Παραγωγός. Εντάξει φίλε, λέει, δεν θα κάνουμε και κουμάντα στην ομάδα. Άγγελο λέει, εγώ παίρνω εισιτήριο διάρκειας. Μάλιστα. Έτσι πάει. Λοιπόν, μάλιστα. Αυτό ήταν το ανέκδοτο, να ευχαριστήσω τον παρεπιπτόντος 14.015. Και ήθελα
το σκεφτόμουν, λέω, να ρωτήσω τον Κωστή, πιάσαμε 15. Το σήμερα. Θα φύγουν όλα, ρε. Κάθε μέρα φεύγει τουλάχιστον ένα χιλιάρικο, να ξέρεις, έτσι ήδη απλά. Οι νέοι περιμένουν να τελειώσει η ημερομηνία για τους παλιούς. Αύριο νομίζω, όχι αύριο, ναι, αύριο 19. Αύριο η τελευταία μέρα για τους παλιούς κατόχους. Να κλείσω κιόλα. Ευχαριστώντας τον Θουβού που έσωσε από χθες το ανέκδοτο εκείνο που χάθηκα. Όταν ξεκίνησα πίστευα. Δεν πειράζει, η απόπειρα μετά. Όταν ξεκίνησα, άκου λίγο, όταν ξεκίνησα πίστευα ότι θα το ολοκληρώσω. Όλοι έτσι πιστεύουν. Λοιπόν, φιλιά, γεια σου Μένιο, γεια σου Μουσού αδερφέ. Πάμε παρακάτω. Όλοι έτσι όταν ξεκινά νομίζουν θα το περατώσουν το θέμα. Καλημέρα σας. Τσούμπας γκέρφεντ. Κάτσε να σηκωθώ κιόλας να κάνω χαμό. Τσούμπας γκέρφεντ. Το έκανα με παντομήμα κανονική, φίλε, όχι αβαβά. Με άλματα στον αέρα και τέτοια. Φυσική κατάσταση μηδέν. Παλιόγερε. Μια ανάσα. Εντάξει, δεν μας άμερ. Αλλά αυτό με το face up, φίλε, γίνεται χθες πραγματικά προσκύνημα παντού στον πλανήτη. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Άστα να πάνε. Ο Αβραάμ Παπαδόπουλος δεν χρειάστηκε να του κάνουν τίποτα, είναι έτοιμος. Για πες, αγοράκι μου, για πες, Κωνσταντίνε. Είδα χθες όλη την συνέντευξη. Παρουσίαση, ναι. Και τη συνέντευξη, ναι. Λοιπόν, το που έχω να πω είναι ότι ο ένας είναι δίπλα στον άλλον και φάνηκε χθες, ναι, όταν ο τεχνικός διευθυντής παρέμβαινε σε κάποιες ερωτήσεις. Χωρίς να ακυρώνει ή να σκεπάζει ή να καλύπτει τον προπονητή. Καθόλου. Έχει σημασία αυτό που λέω, Κωνσταντίνε. Ακριβώς. Δηλαδή, μπήκε αυτός μπροστά και λέει εγώ την ευθύνη. Έτσι. Το ξαναλέω, γιατί τον καπελώσει τον άλλον είναι πολύ εύκολο. Εδώ τον ανέδειξε, τον επένεσε και το έδειξε και με τον τρόπο που θα είναι δίπλα. Έκανε ένα λάθος χθες. Δεν ήταν σε 72 ώρες, ήταν σε 44 ώρες. Αυτός είπε σε 72. Όντως. Ότι φέραν καινούριο προπονητή. Σε 40 κάτι. Το είπε βέβαια προς τιμήν του. Δεν ήμασταν καθόλου έτοιμοι. Αν και εγώ πιστεύω ότι ψήλοι στα αυτιά είχαν μπει ήδη. Βλέπεις, μόνος του βγήκε ο Λουτσέσκου και είπε χθες. Μελετούσα την Αλχιλά, λέει, από πέρσι, λέει, έκανα, μελετούσα, λέει, την... Μάλιστα. Και αυτό που κρατάω εγώ είναι ότι ο ΠΑΟΚ επένδυσε στον νέο προπονητή Κωστή. Ακριβώς, και το πρέπει είπε. Αυτό που, έτσι όπως ξεκίνησες, πρέπει όλη στήριξη. Όλοι. Αυτό είναι η δική μου... Δεν μπορώ να σας υποχρεώσω να κάνετε κάτι. Όχι, συμφωνώ. Έτσι, δηλαδή, ο άλλος μπορεί να πει, εγώ δεν τον στηρίζω. Δικαίωμά του, βεβαίως. Αλλά είναι δικό μας δικαίωμα να κάνουμε αυτό που πιστεύουμε. Έτσι. Και στη ζωή μας, όταν μια εταιρεία επενδύει εδώ πέρα, ας πούμε, που είμαι εγώ τώρα στο Λονδίνο, όταν μια εταιρεία επενδύει σε έναν εργαζόμενο. Ακούγομαι. Βεβαίως, απλά δεν θέλω να σε διακόψω. Λοιπόν, ναι. Όταν μια εταιρεία επενδύει σε έναν εργαζόμενο, επενδύει πάνω του και τον στηρίζει μέχρι το τέλος. Βέβαια. Και στο λάθος που θα κάνει και στην καθυστέρηση που μπορεί να υπάρξει σε κάτι που θέλω να μου δείξει. Και όλα αυτά, ρε παιδιά, εδώ στηρίξαμε τον Μπερέτα, το Τζιτζι Φρίγκερ στην αρχή, όπως πρέπει. Έτσι ακριβώς. Όπως πρέπει. Έτσι ακριβώς. Και πόσο μάλλον αυτόν ο οποίος είναι 40 χρονών, φίλε. Ακριβώς. Έχει όλες προδιαγραφές. Αν εμείς του πάρουμε το κεφάλι από το πρώτο ματς και να θέλει, δεν θα μπορέσει. Άρα ο καθένας το ρόλο του, έκαστος, εφόετάχθηλη. Εμείς αυτό το ρόλο έχουμε πίσω από το μικρόφωνο, τα λάθη του θα τα αναδείξουμε, την κριτική φυσικά θα την κάνουμε εκεί που πρέπει, αλλά δεν θα κρίνω ένα προπονητή από ένα μάτς. Μακάρι να τα πάρουμε τα παιχνίδια με τη Δυναμό Ζάγκρεπ, λέω εγώ, γιατί μου έχει κολλήσει, δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή κλείνω τα μάτια. Προστή είναι Celtic. Είναι Celtic. Celtic λες, Είναι Celtic και έχουμε ταξίδι. Ειδικά τώρα το έκανα εικόνα χθες. Ο Μπράνταριτς μιλάει για τη Δυναμό Ζάγκρεπ. Δηλαδή, θα έχω και Κροάτι που έχω παίξει αντίπαλος με αυτούς και τους ξέρω και τέτοια. Έτσι λέω εγώ τώρα, εντάξει. Και Celtic, φίλε, όλα εκτός από Άγιαξ. Για 10 λεπτά χάσαμε τους ισχυρούς χθες. Η Μπάτε δεν μας έκανε το χατήρι. Για 10 λεπτά και για ένα μάτς. Έτσι, αλλά είπαμε. Εντάξει. Δεν φοβόμαστε. Εμείς να είμαστε έτοιμοι να μπούμε σε αυτά τα μάτς συγκεντρωμένοι όσο δυνατόν γίνεται έτοιμοι. Έτσι. Δεν ξέρω αν οι καινούργοι θα προλάβουν,
όσο προλάβουν. Οκ. Okay. Θα τα δούμε αυτά. Θα τα δούμε. Το ότι υπάρχει καθυστέρηση υπάρχει. Πίστη και στήριξη στον προπονητή. Ακριβώς. Αυτό μόνο να πω. Σε όλο το πλάνο. Στην ομάδα σίγουρα. Το πλάνο. Φιλιά αυτό. Κωνσταντίνε! Δείχνουμε ότι είμαστε μεγάλη ομάδα πλέον. Σε όλα τα επίπεδα. Φιλιά, γεια σου Κωνσταράκη. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Ζουμουσού και στο Λονδίνο. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Και βγαίνω εγώ τώρα. Ναι. Που μιλούσα πριν 15-20 μέρες σε ένα Κωστά. Ναι. Άκης, έτσι. Σε κατάλαβα, Άκη. Μπράβο. Και έλεγα, αυτή η παραγωγή, κάτι οι Μαϊντανοί που βγαίνουν σε όλα τα ράδια, έτσι. Παραγωγή όμως, Κωστή, πρόσεξε τώρα τι λέω. Εντάξει, συγχωρεί για τους Μαϊντανούς. Αλλά όταν λένε ότι φταίει ο Γιωργάκης και ο Γιωργάκης, χθες έδωσε απάντηση ο Μπράγκο, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Και ο Λουτσέσκου, εσύ το λες, δεν το λέω εγώ. Αυτός το είπε, όχι εγώ. Ναι, αυτοί τα λένε. Εσύ όμως τα μεταφέρεις. Ναι, εγώ δεν το έβγαλα από το μυαλό μου. Ορισμένους τα μεταφέρεις, ρε παιδί μου. Μαθαίνουν τώρα αυτοί, μαθαίνουν να ακούνε εδώ πέρα. Ακούνε εδώ. Εννοείται ότι ακούνε. Λοιπόν, μέχρι και κουλουρά. Δεν ήσουν χθες στο Μακεδονία Παλάς, έτσι. Όχι. Να φας κανένα κουλουράκι εσύ. Δεν ήμουνα. Δεν, είχε και κουλουρά απ' έξω. Όχι, μέσα. Α, μέσα είχε κουλουρά. Όχι κουλουρά, κουλουρά, όχι αυτό το κουλούρι, το στρόγγυλο. Ναι, το, μακρόστενο. Το Ευθύμης πήγε στη Γαλλία. Πιτιφουράκια. Α, λοιπόν. Πιτιφουράκια, μάλιστα. Ναι, ήσουν μέσα. Ήσουν μέσα. Άσε τώρα τι ήμουν εγώ. Το θέμα είναι... Α, γιατί ήταν μόνο για τα μήνυα, γι' αυτό λέω. Μήπως ήσουν, μήπως έτυχε να είσαι κοντά, ρε παιδί μου. Έπαιρες κανένα καφέ στην περιοχή. Εγώ καφέ μόνο ελληνικό πίνω το πρωί, μετά δεν πίνω, να ξέρεις. Μάλιστα. Κοίταξε. Αυτό που λέγανε κάτι, τώρα ήρθαν όλα πάνω κάτω, είδατε. Σας είπα ότι δεν έρχονται άτομα εδώ παίχτες με λεωφορεία και με τσάρτερ. Όπως το ξέρουμε αυτό, έχουμε δικαίωμα όλοι μας. Άκη, συγγνώμη που σε διακόπτω. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Άκη, έχουμε δικαίωμα όλοι, και βάζω πρώτο πληθυντικό, να λέμε ότι έχουν καθυστερήσει οι παίκτες. Αυτό είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Όποιος πει ότι δεν καθυστέρησαν, είναι λάθος. Σωστό, πρόσεξε. Άλλο φέρνω τον όλεθρο και την καταστροφή, άλλο ισοπεδώνω τα πάντα, άλλο δεν υπάρχει τίποτα, είναι άλλο πράγμα. Αναγνωρίζουμε φυσικά, όλοι μας ρε παιδιά, δηλαδή πρέπει να σας το πω εγώ που έχω μικρόφωνο. Αν δεν σας το πω, αν εγώ σας πω παιδιά δεν υπάρχει, όλα τέλεια, καμία καθυστέρηση. Εσείς θα με πιστέψετε. Έτσι δεν είναι. Η καθυστέρηση είναι δεδομένη. Όμως, όχι στο άλλο άκρο, ρε παιδιά, αλλά ήταν γκρεμίζουμε. Εμείς δεν θέλουμε ανεμομαζώματα για να απλώς να λέμε ότι πήραμε. Αυτό πέντε. Λοιπόν που λέμε. Αυτό είπαν και χθες και εγώ. Αυτά τώρα. Είναι αυτά, λέω. Μακάρι να ήταν αυτή που θα πάρουμε και είναι εξαιρετική, να μπορούσαμε νωρίτερα. Προφανώς νωρίτερα. Για κάποιον λόγο. Δεν είναι ότι αυτοί ξυπνάνε, ας πούμε, και λένε τώρα, παιδιά, να κάνουμε λίγο να καψώνει στους οπαδούς μας. Να τους φέρουμε μόνο 10 μέρες πριν από το μάτς του Champions League και όχι ένα μήνα. Όχι, όχι, Κωστή, δεν νομίζω ότι ούτε κοιμάται κανένας. Σε ομαδούλες δίπλα μας, μπράβο. Τούτος εδώ λοιπόν που τον είδες χθες ο αγέλαστος, ο στυφός, εγώ τον μέσα εισαγωγικά τον φοβήθηκα εχθές. Γυάλιζε το μάτι του. Φαντάσου πώς θα το φοβούνται οι αντίπαλοι. Εγώ λοιπόν είδα ότι αυτός εδώ και καιρό δουλεύει. Όταν το χειμώνα ήρθε ο Ολιβέιρα, ο Ίγκασον, ο Σφιντέρσκι, όταν ήρθαν αυτοί. Και κανένας δεν είχε πάρει χαμπάρι τίποτα. Αυτός δούλευε. Δούλευε και όλο αυτό το διάστημα, προφανώς. Για να πείσει τον Ολιβέιρα, ή για να πείσει τον Μπαλίνια, ή για να τους έχει εδώ τους παίκτες. Για να μην τους έχει, πάει να πει ότι υπήρχαν λόγοι. Ο λόγος πάντως δεν είναι ότι κοιμόντουσαν αυτοί και εντάξει, μωρέ, στα μπίπι τους και δεν τους νοιάζει. Όχι. Δεν ισχύει αυτό. Νομίζουν οι άλλοι ότι κοιμούνται. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο. Ναι. Βρήκα ποιος φταίει. Αυτός ένα μηδέν! Αυτός! Η γιαγιά φταίει! Η γιαγιάκο! Ναι! Έτοιμη! Άστινα, άστινα! Μα ξέρεις η γιαγιάκο! Τα σε ποιούμε γιαγιάκο! Άστινα τη γιαγιά τώρα, μετά τον Αύγουστο! Ακεί! Ακεί! Πρόσεξε κοντά! Σεπτέμβριο η γιαγιά! Μα ξέρεις, τα είχα πει όλα! Τα προέβλεψα, τα ανοιχτά πουλ μας με τα γραφέ! Τι θα δουν και να φύγουν! Έπεσε σκουφαλίτσα, δεν κάθεσαι και φοβάσαι τη γιαγιά! Μα μέχρι καμί! Ναι! Γεια σας! Καλημέρα σας. Πέσαμε. Άκουσε, σου λέει λάθος πήρα. Δεν αποκλείεται αυτός. Δεν είπε, μα πήρα λάθος. Βγήκε η γιαγιά. Εδώ είμαστε.
κουρδισμένοι, έτοιμοι. Όχι απλά δεν είμαστε κουρασμένοι στο τελείωμα μιας χρονιάς. Είμαστε όπως την πρώτη μέρα. Το δεν μας πέφτει με τίποτα. Το λέμε και το εννοούμε. Αφήστε τους άλλους να αγχώνονται. Αφήστε τους άλλους να ασχολούνται μαζί μας. Δείχνει ότι έχω φύγει επίπεδο. Αφήστε τους να πανηγυρίζουν τις φιλικές με τους ομόσταυλους συλλόγους νίκες τους. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έχουν συγνώσει οι φύλακες. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Καλά τα λόγια, λοιπόν, που ακούσαμε χθες και από τους δύο. Ωραία του είπε. Μάγος δεν είμαι, δεν έχω κανένα ραβδί. Βεβαίως. Αλλά ας τους αφήσουμε να δουλέψουν. Δουλεύουν ήδη. Η δική μας η άποψη φτάνει μέχρι ένα σημείο. Μέχρι εκείνο το σημείο που θα ασκήσουμε την κριτική, που θα πούμε την πρότασή μας, που θα εκφράσουμε την άποψή μας, τον λόγο μας, τον δημοσιογραφικό ή όχι, μέχρι εκεί. Το να επιβάλλουμε, να προστάξουμε, να διατάξουμε, να απαιτήσουμε και αυτά, δεν είναι. Όπως δεν δέχομαι εμένα να έρθει ο άλλος να μου πει πώς θα κάνω τη δουλειά μου. Μπορεί βεβαίως να μου ασκήσει κριτική, δεν γουστάρω. Τον τρόπο που κάνεις εκπομπή. Δεν μου αρέσει ο τρόπος που μιλάς. Δεν μου αρέσει η φωνή σου. Βεβαίως. Τα τραγούδια σου. Ο τρόπος σου. Βεβαίως. Ναι. Αλλά να έρθει και να μου πει θα το κάνεις έτσι. Όχι, φίλε. Δεν το δέχομαι. Ας τους αφήσουμε λοιπόν. Το σημαντικό είναι ότι οι παίκτες κλείνουν. Θα κλείσει πολύ σύντομα. Μακάρι να είναι αυτός ο Κροάτης, λέω εγώ, ο Μπράνταριτς. Μακάρι να είναι αυτός που τον γνωρίζει και ο Μπράνκο από τη Ριέκα. Και ο Μίσιτς από τη συνύπαρξή τους, νομίζω το 17, στη Ριέκα. Είναι σημαντικό που υπάρχουν, θα συνδεθούμε άμα είναι, έτσι. Θα συνδεθούμε, θα πάρουμε τηλέφωνο να συνδεθούμε με αεροδρόμιο, να δούμε τι γίνεται. Είναι σημαντικό που έρχεται σε μια ομάδα όπου υπάρχουν και ομόγλωσσοι και μπορεί να συνεννοηθεί. Πολύ σημαντικό. Θα δούμε τι θα γίνει. Και με τον Τζέφερσον το αριστερό μπακ. Έτσι. Πάμε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Εξαιρετικά πράγματα. Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές. Εξαιρετικές τιμές. 51 χρόνια προσφοράς. Όχι μόνο στη Δυτική Θεσσαλονίκη, γενικότερα. Με LG. Ψυγειοκαταψύκτες. V+. Τελευταία λέξη τεχνολογίας. Με door cooling. Εξαιρετική διανομή. Μέσα του ψύχους αλλά και του χώρου που έχετε για τα τρόφιμά σας σε εξαιρετικές, σε υπέροχες συσκευές. Φυσικά Αιγαίων Ψαραγορά, εκεί θα βρείτε το πιο φρέσκο ψάρι και στις δυο ψαραγορές και στο διοικητήριο 214.000 το τηλέφωνο και στο ρεόκαστρο 695666. Το πρωί παίζει κουνκάν το ψάρι με το Ποσειδώνα. Και τις γοργόνες το μεσημέρι είναι στο πιάτο σας, ολόφρεσκο, οτιδήποτε και χταποδάκια και μύδια και καλαμαράκια, υπέροχα. Αν θέλετε, σας μαγειρεύουν κιόλας εκεί, με μια πολύ μικρή επιβάρηση και χώρος εστιατορίου. Φυσικά, για σαχροπλαστεία, Νικολαίδης με παγωτάρες, γεύσεις που δεν τις βρείτε πουθενά αλλού, μεγάλα ημέρας, σαν να είναι σπιτήσιο το σπίτι, το παγωτό, σπιτήσιο το σπίτι, παγωτήσιο το παγωτό. Και βέβαια Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης 475-900 ξεκίνησαν οι εγγραφές. Αν είναι το παιδάκι σε Τετάρτη-Πέμπτη Δημοτικού, στο ιδανικότερο σχολείο με εξασφαλισμένο το μέλλον του παιδιού σας. Δίγλωσσο σχολείο με φοβερές δυνατότητες, με 130 χρόνια παράδοση και καταπληκτικές εγκαταστάσεις. Πάρτε και ενημερωθείτε στο 475-900. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Πάμε να πάμε στις γραμμές και μετά τα αποχωρικούς για να μην περιμένετε. Καλημέρα σας. Γεια σας. 2310-287-888. Ναι. Καλημέρα Κωνσταντίνα. Καλώς το φιλάρετο. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Λοιπόν, έχουμε, επειδή ακούω ότι θα δώσει δεύτερη ευκαιρία σε κάποιους παίκτες που πήρε μαζί του. Ναι. Αυτό που ξέρω και κατάλαβα είναι ότι αυτή είναι η ομάδα που θα κρατήσει. Δηλαδή, έχουμε 21 παίκτες, συν 3 τερματοφύλακες 24, συν 3 που είναι τα νεαρά παιδιά 27. Θα φύγουν κάποιοι από αυτούς που πάνε τώρα. Δεν θα μείνουν όλοι.
Δεν, προς το παρόν. Ναι. Όσο, γιατί φεύγουν σήμερα 30 ποδοσφαιριστές. 30. Ναι, μείον τους 3, σωστά, σωστά. Είναι 27. Πάλι κάποιοι θα φύγουν. Οπότε δεν φεύγει κανείς μέχρι ότου να έρθουν οι μεταγραφές. Και αυτό που λες, σωστό. Ναι. Εφόσον έχουν οι μεταγραφές που είναι δύο τουλάχιστον, θα φύγουν δύο άτομα. Mm-hmm. Τουλάχιστον αυτό είναι. Ναι, ναι. Αλλά για μένα αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή έχει πάρει τους παίκτες, τους έχει ήδη επιλέξει. Αυτοί θα πρέπει να αποτελέσουν τις δύο ομάδες που θα μπορεί να εναλλάσσει. Και mm-hmm. από εκεί και ύστερα να δέσουν οι παίκτες για να μπορούν να έχουν το αποτέλεσμα. Φιλάρετε, για να μιλήσουμε και πιο συγκεκριμένα. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα μείνει και ο Χατζησαΐας και ο Μιχάη. Νομίζω ένας από τους δύο που θα είναι ο τέταρτος. Δεν ξέρω αν έρθει ένα αμυντικό χαφ, αν έρθει ο Μπράνταριτς, παράδειγμα, αν θα μείνει ο Κάτσε. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, παράδειγμα, αν θα μείνει και ο Ερίκε και ο Λάμπρου. Του Λάμπρου του είπε ότι σε υπολογίζω και σε θέλω μαζί μου και χάρηκα γι' αυτό. Είναι ένας παίκτης που περιμένω να δώσει πράγματα ο Λάμπρου. Δεν ξέρω γιατί. Έχω πολύ θετική έτσι, προδιάθεση. Έτσι. Πάντως, λέω τώρα, είπα δύο απλά παραδείγματα, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή σε κάποιες θέσεις. Ναι. Αυτά είναι έτσι. Ουσιαστικά. Περισσεύει ένας παίκτης στο κέντρο της άμυνας. Κάποιος ίσως στο κέντρο, για μένα ο Κάτσε χρειάζεται να μείνει εκτός και αν έρθει κι άλλος. Ναι. Αν έρθει κι άλλος στο κέντρο, να φύγει. Ναι. Αλλά εμένα. Αν με ρωτήσεις Κάτσε ή Μίσιτς, προτιμώ να μείνει φίλε ο Κάτσε παρά ο Μίσιτς. Δηλαδή να ρίχνουν κλωτσιές, έναν να τρέχει ασταμάτητα, άλλον δεν έχω τέτοιον. Ακριβώς. Έτσι, δηλαδή, λέω τώρα ρε παιδί μου, αν έπρεπε να διαλέξω έναν από τους δύο, έτσι, μπορεί να τους κρατήσει και τους δύο. Γιατί αν έρθει μόνο ένα χαφ, αν έρθει μόνο ο Μπράνταριτς που είναι έξι και δεν πάρει οχτάρι άλλο, τότε πιθανόν να τους κρατήσει. Ξέρω, εντάξει, αυτός τώρα σημασία έχει ότι πραγματικά σε κάποιους δίνει μία παράταση, μήπως και τον πείσουν. Μήπως και δει κάτι διαφορετικό, να δει και ποιοι θα έρθουν, είναι αυτό που λες. Να δούμε ποιοι θα έρθουν, έτσι. Και από πόσοι. Τους 30 που ανεβαίνουν επάνω, το πολύ 2 με 3 να φύγουν. Ναι, δεν πρόκειται. Πόσους να διώξεις. Ακριβώς. Πόσους να διώξεις. Είναι πλέον η ομάδα που θα έχουμε. Φιλάρετε, η μεγάλη πλειοψηφία είναι η βάση, είναι ο κορμός. Έτσι. Δηλαδή η Πασχαλάκης... ο Βάρελα, ο Κρέσπο, ο Μάτος, όλοι αυτοί τώρα, ο Μπίσεσβαρ, ο Λιμιός, ο Πέλκας, ο Στόχο, ο Τσούμπα, ο Σβιντέρσκι, αυτοί όλοι. Εννοείται ότι ο Ροντρίγκο που ήρθε τώρα, οι παίκτες που ήρθαν οι καινούργοι, οι πιτσιρικάδες που θα πάρει μαζί, οι τρεις, ο Μιχαηλίδης, ο Τσιγκάρας και ο Γαϊτανίδης, εννοείται ότι από αυτούς δεν ακουμπάς κανέναν. Τώρα βέβαια υπάρχει και ένα ενδεχόμενο να έρθει μια τρελή πρόταση για κάποιον παίκτη. Π.χ. λέω το Ζαμπά. Αν έρθει, ξέρω εγώ, η Βέρντερ και σου πει 8, 9, 10 εκατομμύρια, πιθανό να κάνει και πωλήσεις, έτσι. Οπότε και αυτό θα επηρεάσει το ποιος θα μείνει. Συμφωνώ. Άλλο να έχεις έναν ακραίο επιπλέον, δηλαδή πιθανό τότε να μείνουν και ο Ερίκε. Λέω τώρα, σενάριο, δεν πάω σε κάποια πεπατημένη, ούτε ξέρω κάτι. Αλλά λέω, πώς μπορεί να σου αλλάξει. Αν έρθει μια πρόταση και πουλήσει π.χ. το Ζαμπά, τότε πιθανό να μείνει και ο Ερίκε, αλλά να μείνει και ο Λάμπρου. Λέω τώρα. Έτσι. Σύμφωνα. Εμένα με ενδιαφέρει ότι αυτό που έγινε πριν στο πρώτο κύκλο των παιχνιδιών δεν είναι το ίδιο με αυτό που τώρα θα έχουμε. Σωστό. Πολύ σωστό αυτό που λες. Είναι ένα άλλο τώρα. Παιδιά, τώρα μοντάρει. Ακριβώς. Πριν γνώριζε. Ακριβώς. Τους γνώριζε. Έτσι. Τώρα ξέρει πού μπορεί να παίξει ο καθένας, τι μπορεί να δώσει. Άρχισε λίγο και τους χαρακτήρες να μαθαίνει. Άλλος χαρακτήρας ο Πασχαλάκης. Έτσι. Άλλος χαρακτήρας, ο Κάτσε, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή, άλλο ρε παιδί μου είναι διαφορετικές νοοτροπίες. Άλλοι κόσμοι, αλλιώς αντιδρούν. Στην πίεση, ξέρω εγώ, ή στον ανταγωνισμό, ή στο άγχος. Άλλο. Αυτό τώρα πλέον πρέπει να μοντάρει. Δεν μένουν και πολλές μέρες. Και καθυστέρηση δεν είχαμε, έτσι κατά τη γνώμη μου. Αντικειμενικά υπήρξε καθυστέρηση, αλλά δεν είχαμε γιατί ήταν σοβαρότατος ο λόγος. Άλλος προπονητής ήταν υποχρεωτικό να περιμένουμε. Έτσι. Και άλλους παίκτες ήθελε ο προηγούμενος, άλλους έλεγε αυτός. Δεν μπορούσε σε αυτό να πάρει αυτούς που ήθελε ο προηγούμενος. Θα έλεγε, μεγάλε, εντάξει, κάποιος τους βρήκα.
Αλλά στους καινούργιους γιατί μου φαίνεις αυτούς που είδωλο άλλος. Δεν πρέπει εγώ να έχω άποψη. Και καλώς και ορθώς έπραξαν. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Αυτό που έγινε δεν το περιμέναμε. Τελείωσε. Έγινε φιλάρετε, σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, good morning, sir. Καλώς τον, καλώς στη Φραγκφούρτη. Έλα, Κωνσταντάρα. Άντε ρε Κωστάκη. Πριν πάρω τηλέφωνο, δεν ξυριστεί τώρα λίγο τη μάπα μου. Θέλω να ξυρίσουμε. Όταν πάμε και στην παλίτσα την κουβέντα, καθυστερούμε και παραπάνω λίγο. Έλα, συγγνώμη, εγώ φταίω. Έλα, όχι, κανένα πρόβλημα. Ποια βέρντα ρε αυτό, τα φτωχαδάκια. Αν τον αγοράζει, τον αγοράζει Φραγκφούρτη. Φραγκφούρτη, βεβαίως, γιατί σε χαλάει. Όχι, γιατί κάτι για βέρντερ είχε φτάσει στα αυτιά μου. Που λέει ο λόγος. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο μπορούμε να πούμε για κάποια ομάδα της Bundesliga φτωχαδάκι. Υπάρχει καμία που είναι φτωχή? Υπάρχουν, υπάρχουν. Ε? Λίγο πιο φτωχή από τους άλλους, ε. Σε σχέση με την Bayern είναι όλη φτωχή. Άσχαλα, εσύ. Η Bayern σε σχέση και με άλλες ομάδες στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Γερμανία. Όπως λένε οι Γερμανοί, η Bayern δεν είναι ομάδα, είναι ταμιευτικό επιχείρηση. Είναι τράπεζα. Πάντως και η Bayern δεν έχει κάνει καμία φοβερή μεταγραφή. Έτσι. Όχι, όχι. Δηλαδή, τις φεύγει ο Χάμες, λογικά, σταμάτησαν ο Ρόμπεν, σταμάτησε ο Ριμπερί. Δηλαδή, αντίστοιχους ονόματα μεγάλα, όπως ακούστηκε, ας πούμε, ότι μπορεί να πάρει τον Μπέιλ από τη Ρεάλ, τέτοιου τύπου παίκτης δεν ήρθε. Ή ο Σανέ από την Σίτι. Δεν ήρθε κανένας τέτοιος. Εντάξει. Ίσως περιμένουν και αυτή τη τέλη Αυγούστου να πάρουν αυτούς που δεν θα πάρουμε εμείς. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, τι ήθελα να πω, θυμάσαι στα παιδικά μας χρόνια στο σχολείο που όταν κάναμε κάτι και λέγαμε ζήλια, ζήλια. Ναι, ναι, το χεράκι, το δάχτυλο στην παλάμη και ναι, το κάνουμε για το χητικό. Για να το δέσω, δηλαδή, καταλαβαίνω τώρα. Λοιπόν, παιδιά, έκλεισα δωμάτιο στο Χόρστ. Έκλεισε δωμάτιο στο Χόρστ. Και πήρες άκαρδε, άσπλαχνε, να μας κάνει νιέ. Όχι, δεν πήρα γι' αυτό. Πήρες για να μοιραστούμε τη χαρά γιατί σ' αγαπάμε και μας αγαπάς. Α, μπράβο, ναι. Και δεν βγάζουμε ζήλια για το φίλο μας. Χαιρόμαστε. Και να δηλώσω τα ζουμουσά και να βρεθούμε εκεί, ρε παιδιά. Κοίταξε, 100% στο λέω από τώρα, αν δεν έχει έρθει η Ελλάδα θα είναι εκεί η Νανά και ο Γιάννης. Στάνταρ. Okay. Υπάρχει προετοιμασία, θα δεις το πανό Λούτεσάιτ, πηγαίνεις κοντά και λες παιδιά, να πω λίγο κάτι, ζούμου σου, θα σου πω ποιος είσαι αυτά, θα πεις εσύ αυτός ένα μηδέν, αμέσως αυτό είναι το σύνθημα, το παρασύνθημα για να γνωριστείτε. Έτσι, τα παιδιά από το Ανόβερο μπορεί να είναι σίγουρα, τα παιδιά από το Ανόβερο, σίγουρα. Πότε πηγαίνεις Κώστα? Πότε θα πας? Τελευταία βραδιά πριν τα δύο φιλικά είναι το Σάββατο, εγώ πάω Παρασκευή. Διανυχτέρευση Παρασκευή. Αχα. Και 25 δηλαδή. 26-27. 27 παίζουμε με την Σαουδαραβική, την Αλταβόν και τη Φορτούνα Σιτάρτ. Μάλιστα. Ωραία. Επειδή μέχρι 26 θα κάνουμε εκπομπές, θα σε βγάλω στις 26, θα βγεις 26 από το Χόρστ να κάνουμε ανταπόκριση. Ρεπορτάζ. Κωνσταντίνε μου, να περάσει ωραία, φίλε. 19 είναι η πρώτη εκπομπή, έτσι. 19 η πρώτη εκπομπή. 19 Αυγούστου και 25 έχουμε την αιμοδοσία μας. Θα τα πούμε 19, όλα αυτά. 19 φεύγω από Ελλάδα και ίσως μάλλον δεν προλαβαίνω. Εντάξει. Εγώ εύχομαι 19 που θα γυρίσω, στις 21 να εξακολουθούμε να παίζουμε Champions League. Να έχουμε περάσει τη Δυναμό Ζάγκρεπ, γιατί το μάτς το επόμενο είναι μετά στις 21, αν δεν κάνω λάθος. 21 ή 22. Ναι. Έτσι. Με στην Κύπρο θα παίξουμε. Εσύ Κύπρο λες? Εγώ Κύπρο, θέλω Κύπρο. Από ΕΛΕ? Εγώ από ΕΛΕ, ναι. Μάλιστα. Ζυγώνοντας θα τις συζητήσουμε τις ομάδες. Έτσι. Βέβαια σαν Φραγκφουρτιανός και Γερμανός ζώντας εδώ θα ήθελα να πάω εδώ κοντά, αλλά δεν θέλω. Δεν πειράζει. Δεν τα καθορίζουμε με τη βόλεψή μας. Η ομάδα να περάσει και... Δεν θέλω εκεί γιατί πρέπει να περάσω πάλι σύνορα. Κακά τα ψέματα. Πέρα από τον Άγιαξ, καμία άλλη ομάδα δεν θα μας πιάσει ένα σφίξιμο στο στομάχι. Που είναι και άλλες καλές ομάδες. Λέει και η Κοπεχάγη είναι υπολογίσιμη, και η Celtic, και η Δυναμό που λέω εγώ, και η Μπάτε. Κανένα δεν υποτιμάμε. Έτσι. Και ο Αποέλ, άμα πάμε ότι περνάμε, δεν. Εντάξει, αλλά εγώ λέω Δυναμό Ζάγκρεπ. Πάλι έτσι. Για τον Άγιαξ, πάλι μια παλιά παιδική, ένα παλιό παιδικό ήχο θα κάνω. Ο Τσουκ. Φιλιά πολλά! Γεια σου, Κωνσταντίνε! Πάμε παρακάτω. Φεύγουμε από Φραγκφούρτη και πάμε πού? Ναι! Καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια. Καλό στο Θουβού! Και στην ΑΕΚ 2014 πάμε έτσι. Πίσω έτσι καμιά 60 χρόνια σε ταινία ελληνική. Λοιπόν, ναι.
Από τη Φραγκφούρτη πάμε 60 χρόνια πίσω στην Αθήνα. Ναι. Που γυρίστηκε αυτό. Ναι, ναι. Κωστή, να πούμε τι γίνεται εκεί με τα πόλου, τις αμμούρδες και αυτά. Βεβαίως. Τι έγινε, παιδιά, ναι. Με τον Τζίλο. Μια υπενθύμηση. Λουλου. Λοιπόν, Μένιο. Καργαρίτσα. Είπες ότι όταν ξεκίνησε το ανέκδοτο, νόμιζε ότι μπορούσε να το τελειώσεις. Πολύ σεξουαλικό. Δεν όχι. Δεν είπα ανέκδοτο. Είπα όταν ξεκίνησα, πίστευα ότι θα τελειώσω. Μπορεί να είναι και ερωτικό το σχόλιο, έτσι. Γι' αυτό λέω τώρα, άκουμε. Επειδή δεν τελείωσες και επειδή σου μουσάκια είμαστε όλοι. Και για να μην πω. Και επειδή δεν μας πέφτει με τίποτα, προσθέτω ακόμα ένα πράγμα στη συλλογή μας. Δεν είναι περιζήτητη. Ανοίγουν καριέρες μπροστά μας. Λοιπόν. Και επειδή άμα δεν τελειώσεις, πονάνε μετά τα. Που πονάνε. Μετά πονάνε τα καμπανέλια, είναι αφόρητος ο πόνος. Λοιπόν, τώρα. Γεια σου, Μένιο. Ναι. Για χτες. Για χτες. Κωστή, μπαίνεις, γνωρίζεις μια κοπέλα πεντάμορφη, ξέρω εγώ. Την κοιτάζεις, ξέρω εγώ. Μπες σε ένα μαγαζί, σε ένα μπαράκι, σε ένα καθόρι, ξέρω εγώ. Ναι. Τη ξεκοιτάς, την κοιτάς. Ξέρετε και οι δύο τώρα ότι. Ότι. Υπάρχει μια. Τέλος πάντων. Ναι. Ναι, ξέρεις ότι. Θα πάει να την πλησιάσεις όμορφα και ωραία, θα σου πει ναι, θα πάτε να πιείτε ένα καφέ, θα πάτε να φάτε, ναι. Θα πάτε μια βόλτα, ένα σταδιακά, κάμια εκδρομούλα μετά. Μετά 2-3-5 μέρες στο εγώ το βράδυ θα γίνει πανηγύρι. Σουλουμουντρούχου μια καραπιπερίμ το λέμε. Ναι, δεν πας εκεί στον μπα να της πεις αντί να πάμε μια καφέ και να γίνει όλη η ιστορία με τη σειρά, ναι. Πάμε να σου βγάλω τα μάτια. Ναι, ναι. Όχι, το πιο, πιθανό, το πιο πιθανό να της πεις θες να σε γαμπίμπιπ. Να σου πει όχι. Αν σου πει ναι, όχι. Αν σου πει ναι, δεν είναι η κατάλληλη ή είναι, μόνο, για, ή είναι μόνο για αυτό. Ναι. Αν θες ναι, μόνο αυτό, νόμιζες, είναι, κάτι άλλο, είναι ναι. Τι θες κιόλας. Δεν πάει να την πεις αφού θα σου γαμπεί που θα σε γαμπεί, πάμε τώρα. Να γλιτώσουμε όλα να τα. Να γλιτώσουμε και τα έξοδα. Ναι. Άσε τα προκαταρτικά. Πού θες ποδοσφαιρικά να καταλήξεις, γιατί έχω την αίσθηση ότι. Ναι, ποδοσφαιρική είναι η κουβέντα μας. Εγώ πιστεύω ότι δεν άρχισαν. Δεν μπορείς να πας σε αυτή την κομμενάρα και να την πεις πάμε στο κρεβάτι. Ναι. Πρέπει να την καλοπιάσεις, πρέπει να την πείσεις, πρέπει να την στάξεις, πρέπει να την αφήσεις να ονειρευτεί λίγο, πρέπει να της δώσεις χρόνο, χώρο. Οι παίχτες δεν έρχονται παιδιά έτσι. Οι παίχτες ναι. Που θέλουμε για να ανέβουμε επίπεδο δεν έρχονται αρχές Ιουλίου για να κάνεις την προετοιμασία. Α, πάρα πολύ λέω. Ωραία η παρομοίωσή σου. Θα σου πω ένα πράγμα. Σημασία έχει φίλο ότι αυτοί που πλησιάζουμε στο μπαρ να αξίζει τον κόπο. Αν θέλω μια αυτό. Εύκολη, αν θέλω αυτό, μια αυτό, εύκολη, οκ. Okay. Δεν θέλω να πω ότι προσέθεσα μία ακόμα, ας πούμε, και πήγα. Όχι. Μα αυτό δεν είπανε. Ότι επειδή διαλέγουμε, να λοιπόν, διαλέγουμε λοιπόν την δύσκολη κοπέλα και θέλουμε να μπει, να μπει και συνέστημα μέσα, επίσης διαλέγουμε μία κοπέλα που τη θέλουν και άλλοι, δεν είμαστε μόνο εμείς. Καλά. Άρα θα πρέπει να της δώσουμε πράγματα που θα προτιμήσει εμάς από τους άλλους που θα την προσεγγίσουν, γιατί είναι λογικό να τη θέλουν πολλοί, αν είναι όμορφοι, αν είναι κανένα μπάζο φίλε ή καμιά περίεργη, λογικό να τη θέλουν λιγότεροι ή να μπορούσα να την πάρω πολύ πιο εύκολα, να την πάρω βόλτα. Έτσι. Επειδή λοιπόν είναι εκλεκτή, γι' αυτό θα χρειαστεί κόπο, τρόπο, χρόνο, θυσίες, θα χρειαστεί και ίσως και λίγο παραπάνω υπομονή. Αυτή είναι η πραγματικότητα και χαίρομαι που μιλήσαμε για ποδόσφαιρο, φίλε. Χαρά λοιπόν, μου. Και ένα όνειρο που είδα πριν κάνα 10 μέρες. Είδες τον αντίπαλο? Όχι. Είδα όνειρο ότι είχα τον μεγάλο μου το γιο από το χέρι και πήγαινα να πάρω εισιτήριο για να τον πάω να δει τον Μέση. Δηλαδή είδα ότι θα κληρωθούμε... Φίλε, με χτυπάς τώρα έτσι πρωί-πρωί. Με Μπαρτσελώνα σε ομίλους, το είδα. Αφήστε, μη με κουρδίζεις πρωί-πρωί. Άσε με, άνθρωπέ μου, μη μου λες τέτοια. Όνειρο είδα, τι να μην στο πω, δηλαδή. Έψαχνα εισιτήριο και βρήκα. Πρώτη και φορά βρήκα εισιτήριο. Πήρα στο Τσατσαρό και κληρώθηκα. Ξέρεις, το κολομπάρε με αρχίζει με όνειρο και αυτά, ο γιος μου και έτσι. Λοιπόν, και ένα γρήγορο, και ένα γρήγορο μικρό τη γραμμή. Παίζουνε γκολφ άντρας και γυναίκα, ναι. Βαράει μια πατ, το μπαλάκι πάει κράτς, ακούνε το τζάμ, όχι ρε φίλε, πάνε εκεί πέρα να μπαίνουν μέσα να... Ναι. Στην μεγάλη αυλόπορτα, τέτοια, πόρτα, σειρώμενη τζάμ, ναι. Βλέπουν ένα τύπο γυμνό μέσα, λέει τι, λέει Τζίνι με, λέει, και μια σωζένη κανάτα. Σπάστε λέει την κανάτα και ελευθερώθηκα λέει. Από κανάτα. Ναι, ένα τέτοιο, ένα γυάλινο. Ναι. Λιχνάρι. Μέσα και με ελευθερώσατε. Ναι, ένα, ναι. Λέει, πείτε μου τι ευχή θέλετε, λέει, και θα την κάνω. Λέει, ο άντρας λέει, θέλω, λέει, 400 εκατομμύρια λέει, στην τράπεζα. Κάνει αυτός μια, τα έχεις, λέει, είναι δικά σου. Ναι. Τρελάθηκε αυτός. Ναι. Wow, man. Λέει, τη γυναίκα, λέει, τι θες, σου κάνω και σαν μια ευχή, ό,τι θες.
Θέλω λέει μια βίλα, λέει σε κάθε μεγάλη πόλη του κόσμου. Οπουδήποτε. Βίλα! Βίλα! Ναι, ναι. Ένα σπιταρό, ναι. Έτοιμο. Τάγκ! Ναι. Λέει έχει. Τρελάθηκαν αυτοί. Ω, πάνε αυτοί. Πού πάτε, μισό λεπτό. Λέει τι. Λέει ξέρει με 2.000 χρόνια λέει. Θέλω και μια χάρη. Λέει 2.000 χρόνια και πέρα λέει θέλω λέει να αγαπήσει πλέον. Λέει γυναίκα, αλλιώς λέει θα πάρω όλα πίσω. Ναι. Δεν γίνεται. Ναι. Λέει τι γυναίκα, θες? Τι θα κάνουμε. Ναι. Τι θα κάνουμε. Λέει τι θα κάνουμε γυναίκα. Λέει 400 εκατομμύρια εγώ όλες τις σπίτσες, κάθε σπίτι. Τι θα κάνουμε. Λέει πάνε τώρα και λέει και δεν. Α, τι πάει, ήθελε αυτό, τι ζήτησε, τι ζήτησε το Τζίνι. Να πάει με τη Γαμπίμπη. Α, τη γυναίκα, ναι, να πάει με δεν το άκουσα αυτό. Γυναίκα, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Αναγκαστικά σου λέει τι να κάνω, ναι. Λέει τι άγαμε, θα πάρω όλα πίσω. Ναι. Πάνε εκεί, τα κατά 4 ώρες εκεί στα αυτιά. Κάγκελο. Σηκώνονται, λέει αυτή, λέει εντάξει, λέει, ας ρωτήσω κάτι, λέει, ναι, πώς χρόνο είσαι, λέει 32, λέει ο άντρας είναι 37, καλά είναι και πιστεύει ότι έλα ακόμα στο τζίνι. Έφυγες, γεια, τι γίνεται, ρε. Καλημέρα σας, ναι, ούτε καν κοίταξες τους λογαριασμούς, έτσι, τουλάχιστον να δουν αν μπήκαν. Ναι, καλημέρα, σε εσάς μιλάμε, χαίρομαι που έχουμε έναν υπέροχο διάλογο, πάμε στον μεθ' επόμενο. Παρακαλώ, παρακαλώ, μη με περνάτε για τρελό. Με προσπερνάτε για τρελό, επίσης, άμα πηγαίνω δεξιά στη Λωρίδα. Ναι. Καλημέρα. Καλό στο παιδί. Καλό στην Κολομπά που εχώρα μετά από μια απουσία ημερών. Ναι, βεβαίως. Αγόρι μου. Για ξεκούραση λίγων ημερών, επιστρέψαμε στα αγόρι μου. Πάτρια εδάφη. Όλα καλά. Καλά, δόξα τω Θεώ. Ελπίζω να πέρασε καλά, αδερφέ μου. Ελπίζω να καλά ήταν, Κωστή μου, καλά ήταν, δόξα τω Θεώ. Έλα, Χριστάρα μου, σε ακούω. Κωστή μου άρεσε πάρα πολύ η υψηλή ποδοσφαιρική ανάλυση του Γιώργου πριν. Δεν υπάρχει, φίλε. Είναι η πρώτη φορά, δηλαδή θα ήθελα τι θα δίνα στον κόσμο ο Αμπέλ Φερέιρα όταν το ρωτούσαν για το 4-4-2 να λέει: παιδιά, φανταστείτε ότι είμαστε τέσσερις. Να πει τέτοια. Σε μια κρεβατοκάμαρα. Τραβιέται ο ένας. Έρχονται άλλοι τέσσερις από πίσω. Έρχεται η ξανθιά από δίπλα. Ναι. Και τη λέω: πρέπει να ανέβουν δύο, έτσι. Και όπως έρχονται από πίσω, ανοίγει μια πόρτα να πούμε και κάνει. Παίρνω πλάτος στο χώρο, ανεβαίνω τα μπάκια. Και κάνω γιώμα. Κάναμε overlapping και στο τέλος. Και σε ένα φοβερό transition. Φεύγω από τη μία και πάω στην άλλη. Έτσι, έτσι. Τραβίξιον είναι, τραβίξιον. Τραβίξιον, γιατί μετά τρεξίξιον όλη μια ζωή που ακριβώς, λέει. Ακριβώς. Κωστή μου, έχει μεγαλώσει τόσο πολύ ο ΠΑΟΚ. Τόσο πολύ, δηλαδή νομίζω ότι σιγά σιγά το αντιλαμβανόμαστε όλο και περισσότεροι. Για μένα το ότι έχει φτάσει 18 Ιουλίου και ο κόσμος, παρόλο που η ομάδα έχει φανερές ελλείψεις στο κέντρο, έτσι. Ναι, ναι. Είναι σκά ήρεμα τα πράγματα και τα λοιπά, γιατί αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι, δουλεύουν, δουλεύουν, είναι επαγγελματίες, είναι ικανοί και κυρίως υπάρχει μια διοίκηση η οποία όποτε έρθει η ώρα, μπραφ, τα σκάει και κάνει έτσι, πράγματα τα οποία όχι να τα ονειρευτούμε, ούτε καν ως σκέψη δηλαδή δεν περνούσαν το μυαλό μας. Δηλαδή σκέψου τώρα, πας σε 27χρονο παίχτη διεθνή Κροάτη από στο το καμπιονάτο που τον είχε πάρει πέρσι. Και λες παιδιά, ναι, 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 και λες παιδιά πόσα θέλετε να τα πάρετε, ας πούμε, τελειώνουμε. Και δεν μιλάμε πάρε 100 χιλιάρια, γιατί κάποτε από το καμπιονάτο παίρναμε, ας πούμε, όχι από τον καμπιονάτο, από τη β' ομάδα, από τη β' εθνική είχε έρθει ο Τάκολα και μας φαινόταν ότι ήταν παίχτης τόπ επιπέδου, έτσι. Παρεπιπτόντως, Χρήστο, να σημειώσω ότι ο Μπράνταριτς έχει συμφωνήσει με την ομάδα. Η Κάλιαρ είναι τώρα. Ο Μπράνταριτς είναι συμφωνή. Τα έχουν βρει με τον παίκτη, έτσι. Λοιπόν, περιμένουμε να τα βρουν τώρα και με την ομάδα και να έρθει αυτή η παικτούρα. Με την Κάλιαρη, αυτό εδώ στέκεται σε αυτό που είπε μπροστά ο Μπράγκο, ότι κάποια στιγμή, ότι ναι μεν παιδιά μπορεί να θέλουμε, αλλά είναι και οι συνθήκες. Δες ότι πριν από 10 μέρες, μια εβδομάδα, η Κάλιαρη ζητούσε 15 εκατομμύρια. Έτσι. Για τον ίδιο ποδοσφαιριστή. Έτσι, δεν έτσι, σημαίνει έτσι, ότι επειδή έχουμε λεφτά, είτε πάρε 15, πάρε 25, άμα θέλαμε θα ψάχναμε κάτι ελεύθερους όπως έκανε ο Ολυμπιακός ή απέρναμε κανένα δανεικό από την... Κάποιους που δεν χρειάζεται να τους βάλει στο face up είναι ήδη έτοιμοι. Έτσι, έτσι δηλαδή. Και όλα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Προχωράμε. Τίποτα. Μακάρι να κλείσει ο Κροάτης σήμερα. Ο κόσμος. Έξι. Να μην αγχώνεται, θα παίξουμε με την πάτα. Νέα, να ξέρεις, νέα ανησυχία, όχι φόβος, όχι πανικός, αυτό λέω εγώ. Όχι, δεν μιλάω για μεταγραφές, λέω για την κλήρωση να μην περιμένει μέχρι τις 22. Θα παίξουμε με την πάτε, να ξέρετε. Με την πάτε, σκύλια λες. Το χρωστάμε, ναι, βεβαίως. Το χρωστάμε.
Γι' αυτό προκρίθηκαν αυτοί στο 89 για να είναι ισχυροί. Για να έρθουμε. Σε... Βεβαίως. Μακάρι. Να τους αποκλείσουμε και θα περάσουμε ως ισχυροί μετά στην επόμενη φάση για να έχουμε και πιο βατό αντίπαλο. Έτσι. Γιατί παίρνουμε την βαθμολογία των αντιπάλων. Γεια σου, Χριστάρα μου. Καλύτερα. Να σε καλά. Ζούμου σου λέμε. Διάλειμμα και επιστρέφω. Εμείς δεν θέλουμε να βάλουμε τέτοια, αλλά αναγκαζόμαστε. Mainstreaming. Αυτό είναι στο charts αυτή τη στιγμή στα UK, στην Μεγάλη Βρετανία, στην Αμερική. Η συμπεθέρα πώς είναι στα αγγλικά? Mother-in-law. Όχι, η πεθερά είναι mother-in-law. Συν-mother-in-law. Ε, δεν θα είναι κανονικά? Η πεθερά δεν είναι mother-in-law? Ένας ρε παιδιά πάνω από lawyer. Μαριλής, εγώ μέχρι lawyer έχω φτάσει. Η πεθερά είναι mother-in-law. Mother-in-law. Έτσι. Και ο πεθερός father-in-law. Άρα συν-mother-in-law είναι η συμπεθέρα. Ή δεν υπάρχει αυτή η έκφραση στους Άγγλους? Η συμπεθέρα. Έλα ρε συμπεθέρα, τι κάνεις? Πάμε στις γραμμές γιατί περιμένετε. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα ρε Κουστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το... Δόξα τω Θεώ. Ναι. Αν τελικά κλείσει αυτός ο Μπράνταριτς, όλοι ήταν ο τέλειος αντιπερισπασμός. Όλοι τρέχανε μπράγκα. Ναι, όλοι ναι. Την δεκάδα της μπράγκα. Τελικά δεν ήταν μπράγκα, αλλά ήταν μπράντα. Τους κοιμήσανε. Κανένα, γιατί λέμε ο παίκτης που έχετε δεν γράφεται πουθενά, φίλε. Δηλαδή όταν έχει κλείσει. Ακριβώς. Το είχαμε πει εδώ. Ναι, θα σκάσει ένας άλλος. Ναι. Αυτό θέλει. Οι άνθρωποι δουλεύουν και οι άλλοι τρέχουν μπράγκα. Άλλη ομάδα βγαίνουν οι καθηγητές και λέγανε ότι υπάρχει από την μπράγκα να ψωνίσουμε. Ναι. Κάτι βρε κουνάβι. Ο Παλίνια και ο ένας και ο Φραντζέσκο, πώς το λένε εκείνο τον. Θα πούνε στο κάθε κουνάβι που θα πάνε να κλείσουν τη συμφωνία για να χαλάσει. Φίλε, θεωρώ τη λέξη κουνάβι εκπληκτικής σημασίας και ακουστικότητας. Έτσι, το σαν άντερε κουνάβι, δηλαδή. Έχει φοβερό εκτόπισμα, φίλε. Ναι, φίλε. Δεν είναι πολύ υποτιμητική. Άντερε κουνάβι, δηλαδή. Τον ψιλοκοροϊδεύεις κιόλας. Τι λες κιόλας, κοιτάξτε. Και πρόσεξε, δεν πάμε στο θέμα της μυρωδιάς, έτσι. Γιατί άμα πιάσουμε και την οσφριστική πτυχή της λέξης, το χάνουμε. Αλλά άντερε κουνάβι. Πώς επίσης το γατάκι, άντερ γατάκι. Έτσι. Ναι. Δηλαδή ωραίες λέξεις ρε παιδί μου. Έχει, άμα θες να πεις. Αν έρθει αυτός χαλάλη υπομονή. Ο λαός κόβει μια χιλιάδα κάθε μέρα, δηλώνει παρόν. Ξέρεις είναι μια χιλιάδα κάθε μέρα, φίλε. Τι λες τώρα. Και σήμερα το νούμερο θα γρέψει και άλλο και τελευταία μέρα θα γρέψει ακόμα πιο πολύ. Γιατί όσο περνάει η μέρα, βλέπεις ότι μετά θα μπεις στην ουρά με τον Μπούγιο. Τι. Όταν θα μπει ουρά από τον Μπούγιο, να δεις τι έχει να γίνει. Σήμερα. Και αύριο είναι η ιστορία. Σήμερα θα έχω 1500 και άλλα 1500 και βάλε αύριο να ξέρεις. Ξεκάθαρα. Έτσι λέω εγώ τώρα, στάνταρ. Ξεκάθαρα. Κωστή. Εντάξει φίλε, ευτυχία. Ναι. Ευτυχία. Φίλε, σηκωνόμαστε το τραπέζι και πεινάμε πιο πολύ, δεν χορταίνουμε με τίποτα. Ένα πράγμα απίστευτο να πω. 14.015 έκλεισε εχθές. Δηλαδή πιστεύω μέχρι σήμερα και αύριο καμία 16. Εγώ λέω μέχρι 17 που 17. Να φτάσει. Λοιπόν, και όπως καταλαβαίνετε μετά, μέχρι τα 22 που είναι ο κόφτης, θα γίνει... Θα μέχρι την Καμάρα να φτάσει και στο γύρο. Θα γίνει η Μάικ στο Βαλτέτσι. Πάει ένας νονός της νύχτας σε ένα φουρδέρο, σε ένα οικονοχής να κάνει τη δουλειά ο Μάκας. Λέει τη τζατζά που έχει εκεί στην είσοδο, μωρέ, η δικιά σου λέει το κάνει, από πίσω, ναι λέει το κάνει και πόσο πάλι. Από πίσω τώρα λέει λίγο extreme, λέει 2 εκατοστάρια, γιατί λες μωρέ αχλάδο, βγάζει 2 πιστόλια, ακουστεί, πατά 2 πιστολίες μέσα, παπ. Σε παρακαλώ, Μιχαλά, στο μαγαζί λέει για σένα, λέει ένα 50. Τι 50, θες και λεφτά, ρε λέει. Άλλες 2 πιστολίες, παπ. Σε παρακαλώ, λέει, πες μέσα για σένα, τζάμπα, λέει, δεν θέλω μία, λέει, Μιχαλά, στο μαγαζί, σε παρακαλώ, λέει. Μπαίνει μέσα ο μάγκας, οι άλλοι μιλάνε, μετά είναι νταντέλα, έχει αλλάξει χρώμα. Βγαίνει έξω ο μάγκας, λέει, πάρε 3 εκατοστάρια. Καλά, λέει, αφού ήταν να πληρώσει την πιστολή, γιατί η πιστολή ήταν για να σφίξουν οι κόλλοι. Φιλιά! Γεια! Παρεκτρέπεστε! Καλημέρα σας, ναι. Φιλαράκι, ο επόμενος. Ο επόμενος, έλα επόμενε, καλώς στην Κοζάνη, ρε. Α, μπράβο φιλαράκι μου, λοιπόν, είδες που σε κατάλαβα. Ναι. Λοιπόν, θα μ' ακούσεις λίγο, έτσι. Γιατί δεν ακούω. Εγώ, ναι, κοίταξε, εγώ είμαι παοκάρα. Βεβαίως, δεν είμαι προσωπολάτρης. Καλά εσύ, κάνεις, φυσικά. Ναι, εσείς προσπαθείτε να προσωποιήσετε μερικά άτομα. Περίμενε. Τι, εμείς τι? Κοιτάξτε να προσωπείτε, να μην δηλαδή για κάτι ποιους προπονητές και κάτι αυτά. Εγώ με κάτι Λουτσέσκου τώρα με το καπέλο και με τα αυτά θα πάρω το... Αυτά τα πήρε ο κόσμος του ΠΑΟΚ, οι ΠΑΟΚΑΡΙΣ τα πήραν, να ξέρεις. Κανέναν
δεν βάζουμε. Πρέπει να είσαι φρέσκος ακροατής. Για να μου λες ότι προσωποποιούμε και όχι, εγώ δεν άλλαξα το λίμπερο, ξέρεις πού. Από πότε τα ακούω. Συχάθηκα τον Πούση τον Ραπτόπουλο. Άστο τώρα. Δεν θέλω τώρα. Ούτε βρισκές ούτε να λέμε για άλλους. Λοιπόν. Αποδεικνύεις με τον τρόπο αυτόν ότι δεν είσαι δικός μου ακροατής. Ή ότι είσαι φρέσκος. Προσωπολατρεία σε κανέναν. Ποιον αγαπάμε πιο πολύ από όλους τους παίκτες. Εγώ λέω τον Αντρέ Βιερίνια. Και αυτός ακόμα είναι κάτω από τα 4 γράμματα. Ποιον αγαπούσε με παλιά πιο πολύ. Με πολύ μεγάλη αγάπη. Τον Γκαρσία. Το Λίνο. Ποιον θέλετε να πούμε. Έτσι. Πιο παλιά. Το Φραντσέσκο. Τον Κούδα ποιον. Όλοι κάτω από τα 4 γράμματα. Έλα. Μιλά, αλλά δεν θα βρίζεις όμως. Όχι, συγγνώμη. Τι συγγνώμη. Εγώ το... Είμαι φρέσκος. Σου λέω από πότε ακούω τον Λίμπερο. Μπράβο. Ναι, άρα με δικαιώνεις αυτό που λέω, ότι εγώ είμαι 2 χρόνια εδώ. Άρα δεν είσαι παλιός ακροατής μου. Είσαι τουλάχιστον διετίας. Πάνω, ναι, πολλά και μόνο αυτά που σε λέω. Αδερφέ μου, άκουσέ με τι θα σου πω. Μία κουβέντα και θα μου πεις μετά ό,τι θέλεις. Καμία προσωπολατρεία. Όλοι είναι κάτω από τα 4 γράμματα. Ο Θεσσαλονίκης Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών είναι πάνω από πρόσωπα. Όλοι. Μπράβο. Ακόμα και ο Ιβάν που είναι αυτή τη στιγμή. Ο Ευεργέτης, ο μεγάλος ρε παιδί μου. Πώς το λένε. Ο άνθρωπος που μας έβγαλε τη σιδερένια μπάλα το πόδι. Ακόμα και αυτός, φίλε, είναι κάτω από τα 4 γράμματα. Μπράβο. Που υπήρχαν πριν τον Ιβάν. Θα υπάρχουν. Σου λέω τώρα την πιο ακραία περίπτωση. Που είναι ο Ιβάν. Το ίδιο ισχύει και για τον Βιερίνια και για τον κάθε Λουτσέσκου που είναι περαστική, φίλε. Ο Λουτσέσκι. Ναι. Ρε Κωστάκη, άκουσε με σε παρακαλώ. Εγώ είμαι προσωπολάτρης του Μητσάρα του Παρίδη, του Αρίσαρχου του Φουτουκίνη. Μα πριν είπες ότι δεν πρέπει να είμαστε προσωπολάτρες. Τώρα μου το αλλάζεις. Όχι, κοίταξε, τα αγαπάω σαν άτομα γιατί ήταν υποκτήτες, έτσι. Το όνομά σου. Σταύρο μου. Άλλο αγαπώ πολύ έναν παίκτη. Άλλο του έχω αδυναμία. Και άλλο είμαι προσωπολάτρης. Ναι, κοίταξε, εγώ λέω. Προσωπολάτρης, ξέρεις ποιος είναι προσωπολάτρης. Αυτός ο οποίος. Λέει να παίζει αυτός και δεν με νοιάζει. Ή να είναι αυτός προπονητής και αν δεν είναι αυτός να χάνει ομάδα για να έρθει αυτός που εγώ γουστάρω. Αυτό είναι προσωπικό. Ναι, Κωστάκη, αυτό λέω εγώ. Από τον ΠΑΟΚ περάσανε παίχταράδες, περάσανε προπονηταράδες, περάσανε. Να σου πω να καταλάβεις μερικά πράγματα. Ας τα ακούσεις ο Κάρας μόνο. Είμαστε η ομάδα που είχε τους περισσότερους προέδρους και δεν πήγε ούτε ένα φυλακή. Οι Φιλιππίνες κάτω κλείσανε και φυλακή και τους ένα και τον άλλο. Ρεκόρ έχουν φυλακισμένους, ρεκόρ. Μπράβο. Λοιπόν, να τους χαίρουν και τα πρωταθλήματα, τα χαίρουν. Εγώ πήγα 2 πρωταθλήματα πεντακάθαρα και είχα τους πιο φτωχούς προέδρους και δεν πήγε ούτε ένα φυλακή. Ούτε έπεσε β' εθνική χαμάρα τεχνική για να ξεχρώσω, έτσι. Γι' αυτό είμαι παοκάρα. Ακριβώς. Για να σου πω γιατί είμαι και παοκάρα να ακούνε και οι άλλοι. Είναι η μόνη ομάδα. Γι' αυτό αρρώστησε και πρόσωπο, να ξέρεις, έτσι. Λοιπόν, είμαι η μόνη ομάδα που κέρδισε την Παζέλα, η πρώτη, εδώ μέσα. Είμαι η μόνη ομάδα που ξεπαρθένιασε τους Φιλιππινέζους που τους πέταξε 6 γκολ στις έδρες. Και σύλλεψε μετά η άλλη ομάδα, η δικιά μας, και τους έριξε τη θύρα τους. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά εδώ πέρα συντελούν να είστε ΠΑΟΚ. Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Είναι πάρα πολλοί οι λόγοι, πάρα πολύ διαφορετικοί, πολύ σημαντικοί για να είμαστε ΠΑΟΚ. Έτσι, ναι, Σταύρο, ναι, πολύ, είναι τεράστια κουβέντα. Και μια ομάδα η οποία δεν μπόρεσε να δώσει τίτλους, δηλαδή οι οπαδοί, αντί να μειώνονται που η ομάδα δεν πήρε πρωταθλήματα όσα έπρεπε ή δεν πήρε τίτλους κτλ. Αντί να μειώνεται, μπράβο, ο κόσμος αυξήθηκε γιατί είναι ένας από τους λίγους συλλόγους παγκοσμίως που αύξησε τον κόσμο, μπράβο, του από τον κόσμο, μπράβο, του. Αυτό. Μπράβο, πολλάκι. Γι' αυτό σε αγαπάω. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται στη συνέχεια, έτσι. Συντόμευε λίγο, γιατί έχω 3 γραμμές που περιμένουν. Συντόμευε λίγο. Σταύρο μου, σε παρακαλώ, ναι. Λοιπόν, άμα είναι να το πω για να πάμε για time out, άμα είναι. Όχι time out, είναι άλλες 2-3 γραμμές. Φρόσο, κάνε μπε. Γεια σου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Καλά, γεια σου Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον, καλώς τον κονσόρτσιουμ, ναι! Όχι κονσόρτσιουμ, το εργαλείο και την ορμήλεια! Σωστός! Γάτος είσαι, εγώ σ' ακούω όλα τα... Γάτος! Πόσο το... Χοντρόγατος!
Το εργαλείο, ξέρεις, είναι η μόνη του μανία είναι να κάνει να δουλέψει απέναντι στην κόκκινη αυτή, ας πούμε. Ο οποίος πέρσι δούλεψε. Στην κόκκινη προπαγάνδα, στον πόλεμο, ναι, που στείνουν πάλι. Έτσι. Ναι, λοιπόν. Απλώς, ρε παιδιά, εντάξει, εγώ θέλω να πω ότι πάνε όλα καλά. Έχουμε στις διοικητικές θέσεις πολύ σοβαρούς ανθρώπους. Ο προπονητής είναι γάτος. Από ό,τι βλέπω είναι προσγειωμένος, οπότε δεν νομίζω, έστω αυτή η μικρή γκρίνια δεν πρέπει να υπάρχει από τον κόσμο, από τις προηγούμενες δηλαδή. Εγώ λέω ότι πρέπει από εδώ και πέρα μόνο να γουστάρουμε, να μην κάνουμε τίποτα άλλο. Αυτό, ρε παιδί μου, αυτό. Άξι. Μόνο να γουστάρουμε και να παρακαλάμε, να ευχόμαστε να έρθουν ας πούμε παικταράδες. Δηλαδή από ό,τι λένε τώρα ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής, θέλουν να ανεβάσουν το επίπεδο της ομάδας. Αυτά πρέπει να βλέπουμε, για να μην μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Άξι. Να γυρίζουμε την τούπα και να βλέπουμε μπαλάρα και να πάρουμε ξανά το πρωτάθλημα. Έτσι. Και να δούμε κατανοητή, η ανησυχία είναι κατανοητή και είναι και λογική. Άλλο ανησυχία, άλλο όλεθρος καταστροφή. Δεν έχω, δεν πήρα, δεν υπάρχει. Αυτό θέλουν οι κάτω. Να διαταράξουν αυτό που χτίσαμε τώρα 3 χρόνια, εγώ θα πω. Από Ήδητς κιόλας. Πόσα είδες τι έπαθαν οι Πανεθνιακοί που γκρίνιαζαν τότε με τον Μαρδίνο Γιάννη. Πώς δεν είδα. Πώς δεν είδα, φίλε. Ακόμα μαντήλι για να κλάψουν δεν έχουν. Ακόμα. Τώρα, ο δικός μας ο πρόεδρος είναι πληρωά, πληρώνει. Από τη στιγμή που βλέπεις ότι πληρώνει και προσπαθεί να φτιάξει την ομάδα. Εντάξει, παιδί μου, ακόμα και σε περίπτωση... Ακόμα και σε περίπτωση ψηλοαποτυχίας, ας πούμε, δεν θα του γυρίσουμε την πλάτη. Ο άνθρωπος προσπαθεί και πληρώνει. Δίνει μοίρια τώρα και εμείς από το καφενείο θα πάρουμε το τηλέφωνο και θα λέμε ότι αυτός ο παίκτης είναι έτσι, είναι αλλιώς. Εγώ νομίζω πρέπει να σε γοντάρουμε, να υποστηρίζουμε την προσπάθεια που κάνει η διοίκηση και το ποδοσφαιρικό το τμήμα και να είμαστε περήφανοι για αυτό που θα βλέπουμε μέσα στο γήπεδο. Ακριβώς. Ξαναλέω, Ορμίλια, η ανησυχία είναι πάρα πολύ υγιής αντίδραση. Έτσι, η απάθεια και η αδιαφορία, αυτά δεν συνάδουν με το ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει, έτσι. Ούτε ο υπνοτισμός, όχι. Άλλο όμως ανησυχώ, φυσικά ανησυχώ, γιατί θέλω να ενισχυθεί η ομάδα, θέλω να πάρω αμυντικό χαφ, θέλω να έρθει άλλος επιθετικός, θέλω η ομάδα να ανέβει επίπεδο. Δεν τελειώσαμε πέρσι εκεί. Άρχισαν όλα πέρσι. Άρα η ανησυχία είναι πολύ εύλογη και πολύ θεμητή και επιθυμητή. Άλλο αυτό όμως, άλλο γιατί άρχισαν σιγά σιγά τώρα πάλι η καταστροφή. Δεν έχω, δεν πήρα, δεν κάνω, θα καταστραφώ. Δηλαδή αυτό το πράγμα, δεν πήραμε επίσης προπονητή για 20 μέρες. Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας. Πήραμε προπονητή για 3 χρόνια, τουλάχιστον. Θέλω να πετύχει για να μείνει άλλα 3 και άλλα 3 αυτός, αν μπορεί. Καταλαβες. Έτσι είναι, κοίταξε τώρα, ψάχνουν εξάρι, έτσι. Ας πούμε ότι βρίσκουν ένα εξάρι το οποίο είναι γάμα κατηγορίας. Δηλαδή, τι να κάνουμε, να τον πάρουμε. Όχι. Τι, για να σταματήσουν να γκρινιάζουν 5 ή 10 στα ραδιόφωνα. Μα έτσι θα είμαι ασόβαρος σύλλογος, φίλε. Ο Μπράνκο είπε, κατανοώ την ανησυχία, βεβαίως, γιατί τους ενδιαφέρει πάρα πολύ η άποψη του κόσμου. Όποιος πει το αντίθετο, είναι ψεύτης. Άλλο τους ενδιαφέρει ο κόσμος, άλλο άγονται και φέρονται όμως ή καθορίζουν τις κινήσεις τους για να μην γκρινιάξουν 5, 10, 50, 100, 1000, εγώ σου λέω. Γιατί, τότε θα φανεί ότι οι λίγοι και οι ανυπόμονοι καθορίζουν την πολιτική του συλλόγου και τους κάνουν να βιάζονται και να κάνουν λάθος επιλογές. Και τότε οι πολλοί, ξέρεις, θα πούνε, καλά ρε, οι 10 που γκρινιάζουν εμάς τους 5.000, λέω τώρα τυχαία νούμερα, εμάς τους υπόλοιπους γιατί. Που περιμένω να έρθει παίκτης, ξέρεις ποιο είναι το άσχημο. Να περιμένεις και στο τέλος να έρθει φίλο άμπαλος. Αυτό είναι το χειρότερο. Αυτό είναι το χειρότερο. Η καθυστέρηση είναι δεδομένη. Θα θέλαμε να είναι ήδη εδώ ένα μήνα το ΧΑΦ. Τι να κάνουμε. Για λόγους που. Ο μόνος λόγος όμως, Ορμίλια, που δεν ήρθε, δεν είναι σίγουρο ότι οι άλλοι κοιμούνται ή δεν κάνουν κάτι ή είναι στα μπίμπι τους. Αυτό είναι το βέβαιο, έτσι. Προσπαθούν και πληρώνουν, τώρα μην λέμε ότι να είναι. Και εργάζονται και δουλεύουν γι' αυτό. Λοιπόν, εμείς πρέπει να είμαστε περήφανοι για την ομάδα και μόνο περήφανοι. Ο στόχος είναι τα 22.000 διαρκείας και ο άλλος στόχος είναι ακόμα και με τις ομάδες στυλ Ξάνθη, ξέρω εγώ, Ατρόμητη και τέτοια, Αστέρες, να είναι η Τούμπα να έχει το λιγότερο 20.000 κόσμο μέσα.
Έτσι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Σε φιλώ, σε χαιρετώ και σε ευχαριστώ. Πάμε τελευταία γραμμή. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Έλα καλημέρα. Ναι. Έλα καλημέρα, Κωστή Μενώτη εδώ πέρα. Καλό στο Μενώτη, ρε! Όχι, ρε, ναι, Μενώτη! Ναι, λοιπόν. Πού είσαι, ρε, Μενώτη! Είναι η πρώτη φορά που παίρνω τα φιλιά μου. Και τελευταία! Σε ακούω αλλού, σε ακούω αλλού, σε ακούω αλλού, σε ακούω, Μενώτη, σε ακούω. Παράτε τα τηλέφωνα, λοιπόν, κοίταξε, έχω να πω δύο πράγματα. Βεβαίως. Όλοι θα πάτε να πάρετε διαρκείας, επιβάλλεται και πρέπει να κάνουμε sold out. Είμαστε ΠΑΟΚ, είμαστε μεγάλη ομάδα και μεγάλες ομάδες είναι με τα sold out. Πρέπει να το κάνω και είμαι υποχρεωμένος για να δώσω το μήνυμα, Κωστή, ναι, σε όλη την Αθήνα κάτω, ότι και πάλι είμαι δυνατός, είμαι ο πρώτος και να με περιμένετε, γιατί θα σας φάω όλους. Λοιπόν, φυσικά, όλοι οι παοξίδες. Λοιπόν, και να ενημερώσεις και να το ενημερώσεις και αύριο, ότι έχω την εντύπωση ότι όποιοι δεν τα ανανεώσουν τώρα τα διαρκές και τα ανανεώσουν μετά, αλλάζει τιμή. Αυτό δεν το ξέρω. Ξέρω όμως ότι δεν θα μπορούν να πάρουν μέχρι αύριο δεν θα μπορούν να πάρουν την παλιά θέση μετά. Δηλαδή, την παλιά θέση και νομίζω αλλάζει και η τιμή. Οπότε επειδή πολλοί μπορεί να μην βγάλουν διαρκείας και στη διάρκεια μετά θα το μετανιώσουν και θα θέλουν να βγάλουν το διαρκείας, θα το πληρώσουν πιο ακριβά. Μην το αφήνετε. Πάτε να βγάλετε το διαρκείας σας, γιατί πάλι τα Αγούστα θα είναι μέσα στην Τούμπα. Όλη η Ελλάδα θα παραμιλάει όπως παραμίλησε και φέτος και όλα τα Αγούστα και οι τρένα. Είσαι ωραίος, αδερφέ! Είσαι ωραίος! Λοιπόν, ακούστε τώρα και γι' αυτό όπως λέει και ένα τραγούδι του Τερτζή, ναι, του μεγάλου αυτού τραγουδιστή, από την Άνω Τούμπα ως την Κάτω Τούμπα είναι όλη η ζωή μου, είναι όλη η διαδρομή μου. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ, με δυο λέξεις, όλη μας η ζωή είναι ένας ΠΑΟΚ. Δηλαδή τι δεν λέει πει ο Τερζής, ότι η ζωή μπορεί να στα φέρει μια Άνω Τούμπα, να στα φέρει μια Κάτω Τούμπα, αλλά όπως και να στα φέρει, η εμείς ζωή εκεί, ρε, φίλε, μέσα στη εμείς τούμπα. Μαζί για μια ζωή. Εμπρός, ΑΕΤΕ. Σε χαιρετώ, σε φιλώ, γεια σου, Μενώτη, γεια. Πρέπει να φύγω, θυμίζουμε Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, εκπληκτικά πράγματα, 705-750 τηλιβεριά, το πιο νόστιμο κρατικό στην πόλη και φοβερά γλυκά σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο. Φυσικά Κλιμάρτ, δεν ξεχνάτε, 917-646 κλιματισμός, Ντάικιν και όχι μόνο ο Κώστας και ο ΣΕΣ, γνωρίζει όσο κανένας. Τι πρέπει να κάνει για τον κλιματισμό, είτε στον χώρο εργασίας είτε στο σπίτι σας. Και βέβαια Tenda Home 430-011. Ήρθε εκλεκτή παρέα λίγο πριν το τέλος. Καραγιάν, έλα κοράκι μου. Καλημέρα, ζου μου σύσου όλους. Βγαίνω για την αυριανή εκπομπή πρώτος. Σας χαιρετούμε, σας φιλούμε. Δεν